Λίγο μετά τις 12 ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 24 εδώ στον Λίμπερο, Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου. Παρά την κούραση της μακρινής αποστολής είμαστε εδώ. Μακρινή αποστολή στα Χανιά. Μακρινή αποστολή. Τα Τρίκαλα πιο μακριά είναι. Φίλε. Αν το δεις. Δεν είναι, αφού γυρίσαμε από Ηράκλειο. Είχαμε. Ναι, ναι. Όπως η μεγάλη. Ταλαιπωρία, μεγάλη. Ταλαιπωρία, φίλε. 25 βαθμούς είχε. Με κοντομάνικο μέχρι στο Ηράκλειο. Αυτά είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 24. Άλλη μία Δευτέρα μετά από αρκετές νίκες του ΠΑΟΚ στα τμήματά του. Το Πόλο κινδυνεύει, κύριε. Τι κινδυνεύει. Το Πόλο κινδυνεύει. Τι εννοείς. Πάει πολύ άσχημα. Έχασε και από τον Ουραγό Όφη. Έχει Όφη Πόλο. Δεν έχει Όφη Πόλο. Και έχασε ο ΠΑΟΚ και από τον Όφη. Πρόβλημα στο Πόλο του ΠΑΟΚ. Μόνο εκεί υπάρχει πρόβλημα. Κατά τα άλλα είναι σε ανωδική πορεία. Μας κλέψαν τους παίκτες εκεί. Τα υπόλοιπα τμήματα. Το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ. Έχουμε και τετραήμερο αγώνων, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα παίζει το βόλεϊ στην Αλεξανδρούπολη. Το δείχνει. Μας ενημέρωσε ο Πασχιβάηδης. Αύριο παίζει το ποδόσφαιρο στα Τρίκαλα. Αυτό Τετάρτη παίζει δεν... το μπάσκετ. Έχω μαζέψει πολύ χώρες στην Ελλάδα τελευταία. Δεν είμαι να πηγαίνω και Τρίκαλα. Την Τετάρτη παίζει το μπάσκετ στην Τουρκία. Την Καζαντέπ. Ναι. Το έχουμε αυτό. Και την... Εδώ κέρδισε την Άγκρεφελ. Και την Πέμπτη παίζει το βόλεϊ στην Τουρκία πάλι. Να πάρουν ένα άλλο πράγμα, μην κουραστούν. Ναι. Δεν έχει έξοδα. Άρα έχει τετραήμερο με δράση. Αυτό που θα πάει να τους πάρει τους άλλους, να πάει και να γυρίσει. Τι με να τους πάει, άλλους. Δεν είναι τσάρτερ, ρε. Α, τι είναι, πάει, είναι. Οι καλομαθημένοι με τα τσάρτερ που δεν κουράζονται λεπτό, πανέρχονται λες και έχουν ταξί. Δεν πρέπει να πάρουμε ένα αεροπλάνο. Καλωσορίστες και οι βολεϊμπολίστες με τη γραμμή. Ένα αεροπλάνο, έτσι, 80 θέσεων, 8 με 3. Στείλε στον Ιβάν ένα mail. Για να... κάποιος μπορεί να το πουλήσει αυτό σαν συμβουλή, ρε, ότι πρέπει οι μεγάλες ομάδες να πάρουν ένα αεροπλάνο, έχω ένα γνωστό. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε Δευτέρα βέβαια, εντάξει, το ποδόσφαιρο κυριαρχεί. Όπως κάθε Δευτέρα. Αλλά δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, στην πιο μεγάλη νίκη της χρονιάς μέχρι τώρα, απέναντι στην ΑΕΚ. Στο πανίκη. Θρίαμβος. Ναι. Θρίαμβος. Θρίαμβος του αθλήματος βασικά. Εκπληκτική εμφάνιση από την ομάδα του Παπαθεοδόρου. Τη γονάτισε την ΑΕΚ, η οποία δεν εντάξει. Δεν παίζει μπάσκετ, είναι κάτι άλλο. Πολύ νοθροί, χωρίς νεύρο, χωρίς... 2,5 εκατομμύρια μπάτζετ. Τίποτα ιδιαίτερο, ναι. Έκανε πλάκο ΠΑΟΚ το Σάββατο το απόγευμα. Και γρήγορα μπορούσε να φύγει ο κόσμος στο παλατάκι. Οι λίγοι που βρέθηκαν και σε αυτό το παιχνίδι. Είχε 2,5 χιλιάδες. Ναι, καλά. Για να πάνε να δουν το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Τον είδαν το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ που ευτυχώς και τον ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει. Γιατί ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και έτσι όπως πήγε ήταν δηλαδή επικίνδυνο. Δεν είχε πολλά αρνητικά το 90 λεπτό για τον ΠΑΟΚ. Το αποτέλεσμα φυσικά είναι πάνω απ' όλα. Έτσι όπως πάει η χρονιά. Απλά και από κάθε αποτέλεσμα μπορείς να βγάζεις και κάποια συμπεράσματα. Ναι. Έτσι πάει. Δεν είχε διαφορά το Πλατανιάς ΠΑΟΚ από το Λάρισα ΠΑΟΚ. Είναι ίδιο παιχνίδι, άμα κάτσεις και τα αναλύσεις. Απλά στο και τέλος... Και πιο πολλές τελικές με τον Πλατανιά ο ΠΑΟΚ. Ναι, απλά στο... ναι, γιατί είναι και καλύτερο το χορτάρι. Ναι. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Έχει ο ΠΑΟΚ 20 τελικές. Αλλά αν το δεις σε μορφή αγώνα, είναι ένα παιχνίδι που ελέγχει ο ΠΑΟΚ στο μεγαλύτερο διάστημα, μετά το 30 ουσιαστικά. Εντάξει. Και βγάζει ένα αίσθημα αυτοσυντήρησης. Ό,τι έκανε και στη Λάρισα δηλαδή. Και στη Λάρισα έχει μπει όπως να είναι, βάζει τον γκολ με το Μάτος, ελέγχει το παιχνίδι, δεν του δίνει το πέναλτι ο Κατσικογιάννης, έρχεται στραβοκλωτσιά στο τέλος, γίνεται 1-1. Μεγάλη ζημιά εκεί. Μεγάλη ζημιά εκεί. Απλά τώρα δεν έχει γίνει το 1-1. Δεν μπόρεσε ο Πλατανιάς να κάνει φάση. ΠΑΟΚ οργανώθηκε στην άμυνά του, ήταν πιο σοβαρός. Δεν έδωσε φάση. Καλύτερος αυτός ο Πλατανιάς από εκείνη τη Λάρισα. Ναι, δεν το συζητάμε. Ο Πλατανιάς είναι πολύ καλύτερος από εκείνη τη Λάρισα. Απλά η Λάρισα έχει βρεθεί με 20 βαθμούς τώρα.
Από εκείνη τη στιγμή. Από εκείνη τη στιγμή. Και μετά έχει πάρει πολλά παιχνίδια και καθυστερήσει κτλ. Περπατητό διπλό στη Λαμία. Ναι. Σε λίγο Ευρώπη θα θέλει να βγει ο Κούγιας. 20 βαθμούς έχει. Γιατί δεν έχει θέλει. Τελείωσε λοιπόν ο πρώτος γύρος στο πρωτάθλημα της Super League. Έχει ένα παιχνίδι ακόμα. Ναι. Τέσσερις στην κορυφή με απόσταση ενός πόντου. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος. Κατάφερε να κάνει το σερί στο τέλος και να περάσει τους υπόλοιπους. Και είναι πράγματι το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και γιατί είναι πρώτος και γιατί έχει καλό σερί και γιατί έχει και το know-how, όπως λέμε. Να τα επεξέλθει στην πίεση. Από και πέρα μια ισορροπία από την πέμπτη θέση μέχρι την 13η. 13ο Πανετολικός με 15 βαθμούς. Ξύπησε ένα βαθμουλάκι χθες. Ο Απόλλωνας έχει 12, η Κέρκυρα έχει 11 και ο Πατανιάς έχει 6. Αυτές είναι τρεις ομάδες πλέον που είναι χαμηλά και παίζουν για την παραμονή. Όχι, αυτές οι τρεις νομίζω θα δώσουν τη μάχη μέχρι τέλος. Εγώ τον Πατανιά δεν τον βγάζω από την εξίσωση της μάχης του υποβιβασμού. Θέλει τρεις νίκες παραπάνω από τους άλλους, αλλά έχει πιστεύω στοιχεία σαν ομάδα. Ναι. Λοιπόν, στην Κρήτη. Δύσκολα ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 1-0. Μάλλον αντιπροσωπευτικό το σκορ για αυτή την αναμέτρηση. Είπαμε, το αποτέλεσμα είναι πάνω απ' όλα. Πραγματικά, εγώ πιστεύω ότι έχει μπει η τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Από εδώ και πέρα θα είναι ελάχιστες οι γκέλες, γι' αυτό δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε, αλλά νομίζω ότι από το παιχνίδι αυτό πρέπει να δημιουργηθεί έτσι μια ζήτηση, μια ανησυχία, γιατί τα δείγματα σε πολλές καταστάσεις είναι ανησυχητικά. Εντάξει, δεν είναι το μοναδικό παιχνίδι στο τελευταίο χρονικό διάστημα που ο ΠΑΟΚ το παίρνει επειδή είχε αμυντική συνοχή. Εντάξει, εκεί βασίζεται. Δεν βασίζεται στη δημιουργία του, δεν βασίζεται στην ποιότητά του, δεν βασίζεται σε τίποτα από αυτά που θεωρητικά θα έπρεπε να έχει για 30 εκατομμύρια budget. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά, επειδή ξέρω που το πας. Άσε να τα πω. Όχι, επειδή ξέρω που το πας και δεν θα σε αφήσω να τα πεις εσύ. Τι λες? Θα τα πω εγώ. Άκου τώρα. Να τα πεις για μένα. Δεν τα πω εγώ για σένα, άλλο θα πω εγώ. Ωραία. Είναι ένα δείγμα. 30 εκατομμύρια budget. Αυτό πού το είδες σε 30 εκατομμύρια? Δεν υπάρχει 30 εκατομμύρια budget αυτή τη στιγμή. Στον Πλατανιά, πού είδες 30 εκατομμύρια budget? Αυτό σου λέω, αγόρι μου, αυτό θα πω. Τι αγχώνεσαι? Απλά δεν σε αφήσω να το πει εσύ. Ευτυχώς ήταν ο Μαλεζά. Ναι, πρώτα απ' όλα δεν θα ξανακερδίσει ποτέ παιχνίδι 1-0 με γκολ του Μαλεζά. Είναι ένα μπόνου. Ωραίο το έγραψε ο Ρανταλήθεια. Τι? Τον προστάτευσαν οι συμπαίχτε του, τον αγκάλιασαν και τον έριξαν κάτω. Γιατί δεν θα ήξερε πώς να πανηγυρίσει. Θα ξεφτιλίζονταν. Γονάτις, όταν το είπα, είχες να βάλεις γκολ από το Πασόκ. Γονάτισε, δεν μπορούσα να μιλήσει. Ευτυχώς. Ευτυχώς έβαλε τον γκολ ο Μαλεζάς εκεί. Ο Μαλεζάς, σου είπα και πολύ πριν, ότι πρέπει να ξεκινάει στον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό είναι... Λέω για τη στιγμή αυτή. Ναι, ας τη στιγμή. Γενικά, ο Μαλεζάς πρέπει να ξεκινάει. Σε αυτό τον ΠΑΟΚ που δεν έχουμε βρει έναν παίκτη σε τον Μαλεζά 700 χρόνια. Ωραία. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ξεκινάει τέταρτο στόπερ και καταλήγει βασικό. Ωραία. Και δεν φταίει ο Μαλεζάς γι' αυτό. Ο Μαλεζάς είναι συνεπής, είναι σοβαρός. Νιώθει τον ΠΑΟΚ, τον αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Όσο ελάχιστοι ποδοσφαιριστές στη σύγχρονη ιστορία του. Δεν ξέρω για παλιότερα. Και τέλος πάντων είναι ένα σημείο αναφοράς που αξίζει θαυμασμού. Τώρα από εκεί και πέρα, δεν θα ξανακερδίσουμε ποτέ παιχνίδι 1-0 με γκολ του Μαλεζά. Νομίζω ότι δεν έχουμε ξανακερδίσει ποτέ με γκολ του Μαλεζά, αν εξαιρέσουμε ένα με τον Παθρακικό που ήταν το 3-0, έκανε. Ναι. Δεν νομίζω άλλο. Έχει βάλει ένα γκολ στο Βέλγιο με την Μπριζ. Με την Μπριζ 1-1, και που είχαν φωτάκι σε ένα μαλλί στο 94. Στο Καθατζόγλιο. Και στο Καθατζόγλιο 1-1 πάλι. Που δεν τη πάει την μπάλα ο Μουσλίμοβιτς στον Ήβιτς σε αδειοτέρμα ή το αντίθετο. Ο Ήβιτς ο Μουσλίμοβιτς. Και ο Βιρίνια. Στο 90 κάτι. Τέλος πάντων, πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Ναι, στον Πλατανιά δεν είδαμε 30 εκατομμύρια budget. Ούτε 10 δεν είδαμε. Ναι. Στον Πλατανιά δεν είδαμε. Είδαμε μάλλον να στηρίζεται το νέο σκεπτικό Λουτσέσκου, το οποίο ήταν κατάλληλο για να δώσει μία όθηση στην ομάδα η οποία είχε κολλήσει σε ένα βλαχοτουπέα διαφορίας, το οποίο δεν έδινε βαθμούς εκτός έδρας.
Ναι, στηρίχτηκε πάλι στα παιδιά. Πέρκα ήταν κορυφαίος και πάλι του ΠΑΟΚ. Με διαφορά από τον δεύτερο δημιουργικά. Όμως είναι σαφές, νομίζω σε όλους μας, ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν στελεχωθεί από έναν πολύ ποιοτικό αριστερό μπακ που να δημιουργήσει ένα καλό δίδυμο με τον Βιερίνια, αν δεν βρει χημεία στο 6-8 που το κάνει ας Μαουρίτσιο, δύο φορές που το είδα θα το χαρακτηρίσω επικός αποκρουστικό, και αν δεν βρει έναν φορ που να κάνει και τον γκολ και την δουλειά του Κουλούρη, θα έχουμε θέμα. Δεν θα πάρουμε τις νίκες που θέλουμε. Είναι σαφές πλέον στο μυαλό μου. Τώρα για τα εξτρέμ, εσύ που κολλάς, τι να έχω Τζάρμα, τι να έχω Λεμιό, ένα και ταυτό είναι. Εσύ, ο Τζάρμα χθες είναι για μπουνιές. Δεν γίνεται. Για μία ώρα είναι για μπουνιές, δεν υπάρχει μέσα στο γήπεδο. Άρα πρώτα απ' όλα δες να πάρεις από τους υπάρχοντες αυτό που μπορούν και πρέπει να δώσουν. Ναι. Που δεν το δίνουν. Δηλαδή Μαουρίτσιο δεν έχουμε δει ακόμα. Όχι. Κάτι 20 λεπτά. Κάτι 20 λεπτά και το παιχνίδι με Τρίπολη. Αυτά είναι. Ωραία. Στο τέρμα από τον Ρέι που είναι ο βασικός. Ο Ρέι είναι ο βασικός. Ο Ρέι είναι ο βασικός. Ναι. Στα στόπερο, Ζαμπράνο, τίποτα, γεια σας. Αντίο. Αριστερό μπακ, τι να πεις. Το πλατούν. Ναι. Στα χαφ, τι έχεις πάρει. Ο Μαουρίσιο. Έχει δικαιολογίες, έχει το αποτέλεσμα να έχει πάρει κάτι 20 λεπτά. Έκανε μια προσπάθεια να προσαρμοστεί. Είχε τον τραυματισμό. Σίγουρα ο Μαουρίτσιο του πρώτου γύρου δεν θα πρέπει να έχει σχέση καμία με του δεύτερου γύρου. Στα εξτρέμ, ποιος, τι, πού. Μόνο ο Πέλκας είναι μεσοπιθετικά. Εντός του μας κι αυτός. Στα φορ, εντάξει, ο Πρίγκοβιτς έχει τα γκολ. Πρέπει να ανέβει κι αυτός. Θυμίζουμε για άλλη μια φορά, για πολλωστή. Στην Κρήτη ο Πρίγκοβιτς δεν παίζει γιατί είναι τιμωρημένος, γιατί ξεχνιόμαστε. Στην Τούμπα με τον Παναθηναϊκό ο Πρίγκοβιτς δεν παίζει γιατί έβγαλε μόνο μια προπόνηση. Ήταν τραυματίας. Και από εκεί παίρνει μόνο το μάτι της Ξάνθης. Όπου πιστεύαμε ότι δεν έβαλε λόγω ταξιδιού στην Κίνα, αλλά είπε ότι όχι, τον έβαλε για άλλη επιλογή. Δεν έχει γίνει κάτι άλλο με τον Πρίγκοβιτς. Συνολικά όμως αυτή η εικόνα του τελευταίου αγώνα στον πρώτο γύρο ήταν ανησυχητική για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να είναι ανησυχητική. Νομίζω ότι επηρέασε και η περιδέουσα ατμόσφαιρα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν μπαίνει με την ορμή της Ξάνθης και του Παναθηναϊκού. Και συνήθως το πληρώνει αυτό. Ναι. Συγκυριακά δεν το πλήρωσε. Καθαρά συγκυριακά. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε την κουβέντα που μας προβληματίζει και εκτός αέρα. Δηλαδή αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα εκτός αέρα. Με τον Μίτσο δεν την έκανα βασικά, αλλά ξέρω πως σκέφτεται και πάνω κάτω στα ίδια είμαστε. Απλά, επειδή είναι αδιανόητο ένα μπάτζετ 30 εκατομμυρίων να έχει κενά στο ελληνικό πρωτάθλημα, ευελπιστώ ότι οι τρεις κινήσεις που θα γίνουν θα είναι ουσιαστικές και επιτυχημένες. Δηλαδή, ο αριστερός μπακ, ο φόλ και ο στόπερ. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα ότι τα περισσότερα παιχνίδια από εδώ και στο εξής η μπάλα θα καίει. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε από εδώ και στο εξής ότι θα υπάρχουν και παιχνίδια με πολύ ξύλο, θα χάσεις παίκτες, δηλαδή θα υπάρχουν τέτοια. Υπάρχουν 5 εκτός έδρας παιχνίδια φωτιά και 2 ντέρμπι, δηλαδή 7 παιχνίδια που θα πέφτουν κορμιά. Και βέβαια υπάρχουν και παιχνίδια τα οποία μπορεί με νίκη να σου δίνουν πρωτάθλημα στο τέλος. Άρα δεν μπορείς να πας με αλχημίες, δεν μπορείς να πας με κακή νοοτροπία, δεν μπορείς να πας χεσμένος. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μεγάλο μας ατού είναι η αμυντική συνοχή. Έχουμε δεχτεί σε έναν γύρο 7 γκολ. Το νούμερο είναι πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή αν φάμε άλλα 7 στο δεύτερο είναι ρεκόρ ιστορίας. Εντάξει. Δουλειά ομάδας και προπονητή. Δουλειά προπονητή είναι αυτή. Ναι. Που ήρθε 20 Αυγούστου. Πότε ήρθε. Ναι. Εντάξει. Να τα λέμε όλα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς. Να μου επιτρέψεις Δημήτρη μου να μην έχω εμπιστοσύνη τον ΠΑΟΚ στις μεταγραφές.
να μου επιτρέψεις να πιστεύω ότι ειδικά η αριστερό μπακ δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Μου λένε για αυτό το ρότσα του Πανετολικού πρέπει να είναι ο μοναδικός πιο φλόρος παίκτης από τον Μιλεόβατς. Ρότσα, Χουλ και τα λοιπά. Αυτή είναι αόρατη, δεν τους βλέπω. Ναι, δηλαδή... Ο Χατζησαφή έχει πράγματα, αλλά... Και αυτός δεν ξέρουμε πώς είναι σε υψηλό επίπεδο και υποπίεση. Και χθες ο μάνατζερ ήταν το Μαρινάκι. Ναι, είναι λογικό. Εκεί είναι η οδός. Και έχει ξαναδουλέψει μαζί του. Με τον Αυσέρι Φάρντ. Ναι. Άρα λοιπόν, η στόπερ μπορείς να βρεις στην Ελλάδα. Εκτιμώ. Αριστερό μπακ δεν μπορείς να βρεις. Σέντερ φορ δεν μπορείς να βρεις. Άρα οι κινήσεις που είναι να γίνουν, που θα πρέπει να γίνουν και γρήγορα, θα πρέπει να έχουν σοφία μέσα τους. Εγώ επιμένω, το γράφω συνεχώς και θα το γράφω όσο έχω χέρια, ότι στις μεταγραφές πρέπει να εμπλακεί ο Λουτσέσκου και κανένας άλλος. Και κανένας άλλος. Ναι, αλλά θα κάνεις 2-3 μεταγραφές. Εδώ μιλάμε για 6-7 παίκτες που ανήκουν ήδη στο ρόστερ, οι οποίοι είναι δεν είναι. Δηλαδή, ο Ρέι, ο Καντουρί, ο Μακ. Είναι... Ο Μακ θα μπει, ρε φίλε. Δεν είναι πρόβλημα ο Μακ. Ο Ελκαντουρί θα προσαρμοστεί και αυτός. Δεν είναι κακός παίκτης. Ωραία. Ρόλο χρειάζεται. Αν έκανε ένα λάθος ο Λουτσέσκου με τον Ελκαντουρί, είναι ότι δεν τον έβαλε, δεν του έδωσε παιχνίδια σαν οχτάρι όταν έλειπε ο Μαουρίτσιο. Για μένα αυτό είναι το λάθος. Γιατί ο Ελκαντουρί είναι οχτάρι. Ωραία. Θα βρει ρόλο. Ίσως να έχει κάνει λάθος που δεν έχει δουλέψει το καθαρό 4-3-3 με 2 οχτάρι για τον Μαουρίτσιο και τον Ελκαντουρί. Θα μου πεις, θα πάει ο Πέλκα στο 10. Οκ, να πάει στα αριστερά. Δεν έχει κάστανο. Ας πάω εγώ με εξάρι Ελκαντουρί Μαουρίτσιο, Πέλκα αριστερά, Βιερίνια δεξιά και εμένα φορ. Εντάξει, είναι μερικά πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν γίνει, αλλά τι να πρωτογίνει που ο άνθρωπος παρέλαβε καμένη γη και του την πέσαν όλοι με το καλημέρα γιατί δεν κουστάναν τα μούτρα του. Δεν σκεφτεί αυτός για το χάλι του καλοκαιριού. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση στο τέλος του πρώτου γύρου. Με έναν ΠΑΟΚ να κάνει σερί, αλλά με μια εικόνα που σίγουρα πρέπει να βελτιωθεί. Έχει μάτσα αύριο Κυπέλλου. Άμα γίνει καμιά ζημιά, θα είναι πολύ επικίνδυνο. Το Κυπέλλο φυσικά είναι στόχος για τον ΠΑΟΚ, δεν θα το υποτιμήσει κανείς. Αύριο το βράδυ στα Τρίκαλα 7.30 ώρα τα Τρίκαλα παίζουν με τον ΠΑΟΚ και μετά υπάρχει μια διακοπή για ξεκούραση για την ομάδα, για μεταγραφές για την διοίκηση κτλ. Γράφετε μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε και το μήνυμα στο 54526, έχετε στείλει διάφορα μηνύματα, θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Καταθέτει προσφυγή ο Κουτρουμπής. Μια είδηση. Τώρα, από τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ο οποίος έπαιζε χθες και καταλάβαινες ότι έχουν στο μυαλό τους το ενδεχόμενο υποβιβασμού. Στα Τρίκαλα θα σφυρίξει ο κύριος Φωτιάς από την Μπέλα. Θυμάσαι έναν υπόπτη Κολοφωτιά? Όχι. Αν είσαι ένα πασχετικό στάτη. Ναι. Κολοφωτιάς Καλαμοβράκας ήταν το δίδυμο. Έτσι λεγότανε. Φωτιάς. Ναι. Έχει να δώσει τίτλο αυτός. Φωτιά στα Σαββατόβραδα. Είναι ο περιβόητος με το πέναλτι πέρυσι του Τζιμπούρη. Αυτός είναι που έχει στιγματιστεί από αυτή τη φάση. Το Εγινιακός Άρης, το Άρης Εγινιακός. Ναι. Το μακροβούτι του Τζιμπούρη. Ναι. Mm. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε κυρίως με τα ποδοσφαιρικά, με όλα τα μηνύματα σε λίγο και όλες τις απόψεις. Επιστρέφουμε με το δεύτερο ημίωρο για το ΠΑΟΚ 24. Έχουμε πολλά και διάφορα μηνύματα με βάση όλα αυτά τα οποία λέμε. Αφορμή το Πλατανιάς ΠΑΟΚ και η εικόνα του ΠΑΟΚ. Έτσι. Βεβαίως το αποτέλεσμα είναι επιτυχημένο και είναι πάνω απ' όλα. Αλλά αυτή η εικόνα στο συγκεκριμένο παιχνίδι το τελευταίο του πρώτου γύρου είναι ανησυχητική για το ρόστερ της ομάδας.
για τη θεωρητική ποιότητα που πλήρωσε ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει, αλλά δεν την έχει πάρει εντός γηπέδου. Εντάξει, έλειπαν και ο Βιερίνια. Εντάξει, έλειπε ο Βιερίνια. Ναι. Ο Βιερίνια θα σου δίνει. Βεβαίως. Ο Βιερίνια είναι αποδεδειγμένη λύση, σταθερά κτλ. Κτλ. Που δεν ήθελε να τον φέρει ο άλλος. Εντάξει. Είπαμε ότι είναι αυτή η εικόνα του τελευταίου παιχνιδιού που σχετίζεται γενικότερα και με όλο τον πρώτο γύρο, με το ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει πράγματα πολλά από Ρέι, από Ζαμπράνο, από Μάκα, από Μαουρίσιο, από συμβόλαια βαριά. Να βάλουμε και περσινούς και τον Γκάμπος να βάλουμε και βάζουμε και αυτούς. Ναι, για διάφορους λόγους δεν έχει πάρει πράγματα ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό αναγκάστηκε ο Λουτσέσκου να αλλάξει το τροπάρι. Απλά αυτό το τροπάρι ήταν καλό για ένα σοκ. Κατάλαβες. Ναι. Δεν είναι καλό για διάρκεια. Βέβαια. Είναι λίγο επικίνδυνο να μην υποτιμήσουμε τώρα κάποια παιδιά. Είναι δηλαδή πρώτα και η ονομαστική αναφορά σε κάποιους. Εγώ για την ονομαστική, γιατί τα αγαπάω τα παιδιά, ναι, που λίγο ξέρουν και δεν υπάρχει περίπτωση να τους στήξω. Για μένα ο Κουλούρης έχει βγάλει λεφτά του. Έχει βγάλει λεφτά του από ποια έννοια? Ότι εκεί που δεν τον περίμενα, εκεί που ξεκινάω τη σεζόν με τρίτο φόρτο Κουλούρη, τον βάζω και ο ΠΑΟΚ έχει μόνο νίκες. Αν εξαιρέσουμε τη Νέα Σμύρνη. Που δεν ήταν αρνητικός. Ίσα-ίσα και γκολ έκανε. Πέναλτι ο ίδιος το κέρδισε και ευστόχησε και πολλή δουλειά έκανε. Δεν φταίει ο Κουλούρης για τον Πανιόνιο. Αλλά άμα εγώ ζητήσω από τον Κουλούρη να μου κάνει όλο το χαμαλίκι και να μου βάλει και 20 γκολ, μάλλον είμαι εκτός πραγματικότητας. Αυτή είναι η αλήθεια. Τον Μπέλκα τον έχω σε άλλο μοντέλο. Ο Μπέλκας είναι σταθερά. Άλλο αν άργησε ο ίδιος ο ΠΑΟΚ να τον αντιληφθεί ως σταθερά. Παρότι εκτός έδρας δύο χρονιές έχει 1,5 γκολ. Πού έχει 1,5 γκολ? 1,5 γκολ έχει δύο χρονιές, άμα σου λέω. Στο Λεβαδιά, εκτός έδρας. Κερδίσαμε. Ναι. Πού άλλο? Δεν έχει, ρε, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Δηλαδή η εικόνα του δεν είναι κακή προχθές. Καλύτερος είναι. Αλλά αυτό το κλικ να σου δώσει μάτσα εκτός έδρας δεν του βγαίνει, δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να είναι Κυριακό. Ναι, είναι στις φάσεις όμως. Αυτή την ποιότητα δηλαδή που ψάχνεις. Την ενέργεια αυτό που θα σου κρίνει παιχνίδια. Αυτό λέμε. Πάει χθες, σου βγάζει μόνο του πόσες φορές. Και τα στημένα του μια χαρά χτυπημένα είναι. Δεν είναι από τον Μπέλκα, εγώ δεν έχω κανένα παράπονο. Από αλλού περιμένω και δεν βλέπω. Βεβαίως. Δεν έχει πάρει ο ΠΑΟΚ από το Ρέι. Δεν έχει πάρει από τον Ζαμπράνο που θα χαιρετήσει. Δεν έχει πάρει από τον Καντουρί. Δεν έχει πάρει από τον Μακ. Πολύ λίγα το Μαουρίσιο. Δεν έχει πάρει από τον Τζάλμα. Δεν έχει πάρει από τον Μπίσεσβαρ. Και εννοείται από τον Λέοβατς. Μόνο έχει χάσει από τον Λέοβατς. Ναι. Αυτά είναι πολύ βασικά θέματα για την ομάδα, για τον προπονητή, για την διοίκηση. Κοίτα. Πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα αντιδράσουν όλοι αυτοί, βλέποντας ότι δεν είναι και σε πολύ πρώτο πλάνο. Ναι. Εδώ λοιπόν θα φανεί η χρησιμότητα του σοκ που προκάλεσε ο Λουτσέσκου με τις αλλαγές που έκανε. Θα ακούσουμε και σας λίγο μετά, θα διαβάσουμε κάποια μηνύματα. Για να δούμε τα πρώτα μηνύματα. Τι αναφέρεται. Το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό γιατί η ομάδα του Σαββάτου δεν απέκτησε ποιότητα σχεδόν από καμία του πρωταθλήματος. Αν πιστεύουμε ότι με αυτούς και αυτούς και αυτούς, λέει διάφορα ονόματα, ας το αφήσουμε, δεν πειράζει, θα πάρουμε πρωτάθλημα, πλανόμαστε πλάνιν ικτρά. Ο προπονητής συνήθως με τις αλλαγές του βάζει εμπόδια στην ομάδα. Μοιάζει σαν να μην βλέπει τα παιχνίδια. Η αλλαγή του Μαουρίτσιο προχθές πάνω στο ανέβασμά του φωνάζει ότι έκανε λάθος. Τι λες, ρε φίλε, δεν έχει δώσει πάσα ο Μαουρίτσιο 70 λεπτά. Σου λέει θα μπορούσε να βάλει τον Γκάνιας, ο οποίος είναι ακόμα χειρότερος. Ναι. Αλλά σου λέει ότι βάζω αυτόν που ανασταλτικά θα μου κρατήσει. Ωραία. Και τελειώνει εκεί το παραμύθι. Δηλαδή. Δεν μπορείς, εσύ Γκάνιας. Δεν γίνεται να μην σημαδεύεις εστία ποτέ στη ζωή σου. Έλα, δεν αυτό, γίνεται. Δηλαδή βγαίνει μόνος. Πέλκας δεν είναι και εκεί. Και εκεί, ναι. Πέλκας είναι. Που μου λες για την ουσία του Πέλκα. Τι άλλο να κάνει, ρε, που τον έβγαλε μόνο του. Όχι, σου λέω ότι συμπίπτει, μάλλον σύμπτωση είναι ότι εκτός δεν παίρνει μάτς. Δεν τα παίρνει. Ο Πρίγιοβιτς δεν υπάρχει μέσα στο παιχνίδι εκτός. Ο άλλος είναι μέσα στο παιχνίδι.
Τον Ενρίκη όμως τον έστειλε Σιβηρία. Τώρα παίξει με τον Γκάμπος. Γράφει ένας φίλος. Και εδώ διαφωνώ. Ο Ενρίκη έφερε πρόταση. Και εδώ διαφωνώ. Εμείς οι δύο διαφωνούμε σε αυτό. Μήνυμα. Αμυντικό χάφ οπωσδήποτε, γράφει άλλος φίλος. Δεν μπορούμε να πάμε με τέσσερις παίκτες Γενάρη. Και αυτοί δεν παραδέχονται ποτέ ότι δεν πήραν εξάρι. Πάνε, πάρε. Καλά τώρα. Στάφη, Σοκράτη και Μήτρογλου και 6-3 σερή πρωταθλήματα. Εντάξει. Γιατί δεν πάμε και τον Μέση και τον. Αυτός ο Παουλίνιο είναι πολύ καλός. Αλλά και ο Κέιν θα χωρούσε, πιστεύεις. Πόσα θέλουν, 10 με μία χρονιά ομίλους βγήκαν. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Τι πόσα θα πάρουμε. Ο άλλος είναι με τους κορυφαίους 10 στόπερ του πλανήτη. Ναι. Ο Πεσταθόπουλος. Ο άλλος. Καλά, για το staff 30 λεπτά τον έχουν βάλει φέτος. Αν μείνει ο Πρίγιοβιτς που προφανώς θα μείνει, είναι βασικός, γιατί να πάρεις φορ. Τι λες, δε φίλε. Φίλε, γιατί να πάρεις φορ, γιατί δεν θες φορ. Δεν θες ένα παίχτη στο ένας με έναν, ένα παίχτη να πάρει με πλάτη, να κάνει κίνηση, να κάνει μια τρίπλα. Σίγουρο κράτημα. Έτσι και στον Κουλούρη γράφει, ενώ εκεί μπορεί να δώσει και ο Μακ. Δεν το έχουμε δει, τι να κάνουμε τώρα. Θεωρούμε ότι μπορεί να δώσει ο Μακ, θεωρούμε, πιστεύουμε ότι μπορεί να δώσει ο Μιστακίδης, αλλά... αριστερό μπακ και παρότι λέτε για στόπερ, εγώ πιο πολύ και εγώ είμαι για εξάρι με ποιότητα και όγκο. Μπορείς να πάρεις εξάρι που μπορεί να παίξει και στόπερ. Δεν είναι δύσκολο. Τα μισά εξάρια της πριμέρα παίζουν και στόπερ. Στα μάτια μου, αν βρουν καλό αριστερό μπακ, ειδικά για να εκμεταλλευτούμε επιτέλους το Βιερίνα σαν αριστερό εξτρέμ και καλό εξάρι, είμαι ευτυχισμένος. Φαντάζεσαι τώρα να πάρεις το Λίνο. Να έχεις την επιλογή του Λίνο. Και να έχω αριστερά Λίνο Βιερίνια. Ποιος θα με παίξει, δηλαδή δεν υπάρχει. Θα δώσει πλάτος η ομάδα. Θα έχω δεξιά το Μάτος, αριστερά το Λίνο. Λέμε τώρα ένα Λίνο. Ωραία. Θα έχω τα εξτρέμ που έχω και θα έχω τον άξονα που έχω. Πώς θα προσαρμοστεί ο άλλος πάνω μου. Για το έγκλημα τώρα το αριστερό μπακ. Θα έχεις τον άξονα που έχεις καλύτερο από αυτό που δείχνουν. Ναι, θα βρει χώρους ο άξονας, δεν θα είναι όλοι κλειστοί. Θα δώσω πλάτος στο παιχνίδι μου. Αν έχει το βόλεϊ σήμερα κάποιο link, κάποιο ίντερνετ, ρωτάει φίλος, θα το μάθουμε στην πορεία. Γελάτε λέει για τα ονόματα Σταφυλίδη, Σοκράτη και Μήτρογλου, αλλά έτσι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε. Λοιπόν, και εκεί που εμείς μιλάμε για ποδόσφαιρο και αυτά τα θέματα, έχουμε μερικούς οι οποίοι γράφουν για το μπάσκετ των τρικάλων, ρε φίλε. Ότι ενισχύθηκαν τα τρίκαλα και ασχολούνται με το μπάσκετ των τρικάλων. Τρίκαλα, φίλε, να σου πω κάτι. Τρίκαλα Άριες. Που τα πούνε για να στηρίζουμε και τους χορηγούς. Άριες δεν είναι. Νομίζω. Δεν ξέρω. Τα τρίκαλα για μένα είναι πάρα πολύ κομβική ομάδα για τον ελληνικό αθλητισμό. Ναι, πήγαινε παίξει κύπελλο αύριο εκεί. Και στον μπάσκετ των τρικάλων. Γιατί τα τρίκαλα δεν πρέπει να παίξουν να ανέβουν ξανά αλφαθνική. Δεν κατάλαβα. Ωραία. Γιατί με τον μπάσκετ των τρικάλων κατάλαβα ότι ασχολείστε για άλλο λόγο εσείς. Τι. Κατάλαβα που το πάτε. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα. Εσύ και κάποιοι άλλοι εδώ πέρα μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα Τρίκαλα, φίλε, είναι πάρα πολύ σημαντική ομάδα για τον μπάσκετ. Γιατί είναι η μοναδική σταθερά της Θεσσαλίας. Έχουν υγιέστατη διοίκηση. Σταθερή. Ο Φάρος τώρα ανέβηκε, ρε φίλε. Σταθερή. Πρέπει να ενισχυθούν, πρέπει να μείνουν στην κατηγορία. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το χαιρετήσω με ικανοποίηση αν φύγουν από την κατηγορία. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να στηριχτούν. Η διατησία να τους σέβεται πάνω απ' όλα. Είναι ένα σημαντικό brand στο ελληνικό μπάσκετ και νομίζω ότι είναι η ώρα για να κάνει να ανακάμψει τα τρίκαλα τα μπασκετικά. Και συμφωνώ με τους φίλους που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Δεν ασχολούνται με τον Μπάουκ στον μπάσκετ, ο οποίος δεύτερος είναι. Πού είναι, πού έχει φτάσει. Όχι, δεν τέταρτος. Τρίτος, τέταρτος. Έχασε και Προμηθέας στο μεταξύ. Μεγάλο, ναι. Κολοσσός, φίλε, διπλό. Με τον θρίαμβο επί της ΣΑΕΚ, παρά τις 19 βολές που εκτέλεσε λιγότερες ο Μπάουκ σε αυτό το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να βάζει βολές, γιατί τα βάζε. Εντάξει, μην κάνουμε τώρα, μην γίνουμε και σαν τους άλλους. Οι άλλοι πήραν κάποιες βολές για να μην φύγει 40 πόντους το σκορ. Εντάξει. Λογικό είναι, τόσα λεφτά έδωσε ο άνθρωπος. 18 Παναθηναϊκός, 16 Ολυμπιακός και από 15 ΠΑΟΚ Προμηθέας και Λαύριο. Και το Λαύριο έχασε χθες. Α, γι' αυτό έχασες τα τρίκαλα στο μπάσκετ τότε. Τι.
Γι' αυτό έχασε τότε στην Τρίκαλα, στον μπάσκετ πριν ένα μήνα. Γι' αυτό έχασα. Που θα έσουν δηλαδή δεύτερο τώρα. Άμα δεν έχασε εκείνο το παιχνίδι. Και έχω και πάω Ολυμπιακού σε δύο αγωνιστικές, να ξέρεις. Και τι, θα πει, τι θα πει αυτό. Καλά, εγώ να δούμε. Στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ που έχουμε μιλήσει για τον Γκλάντον, ότι υπάρχει θέμα. Εντάξει, υπάρχει λογική. Είναι παίκτης να παίξει με πλάτη, rebound, εγγύηση, δεν θέλει προσαρμογή κτλ. Οκ, μπορεί να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Αντί του Κλάσεν. Ο Τρεις. Ο Τρεις μπορεί να παίρνει 500 το μήνα, ρε φίλε, και να μην είναι εκεί το θέμα. 500 τώρα, ευρώ. Πόσο να παίρνει. Μη δίνει κιόλας 500 ευρώ. Έπαιξε με την ΑΕΚ, γιατί δεν έπαιξε αυτό. Ο Κλάσεν. Καλός ήταν. Εντάξει. Αλλά θα έχει φύγει από την απόφαση να φύγει. Ναι. Δεν μπορεί να πάρθει ο Κλάντον αντί του Τρεις. Και πόσα πεντάρια θα έχω, ρε. Δύο. Και ο Κουρουμπαλί, πώς είναι. Κουρμπάλι είναι μύθος, δεν είναι. Δεν είναι μύθος. Ναι, είναι διάρο τρία τεσάρι. Είναι άσο διάρο τρία τεσάρο πεντάρι. Είναι... Αντί του Κουρμπάλι να αποκτηθεί ο Κλάσεν. Όχι, όχι, όχι τον Κουρμπάλι. Έχει, έχει. Κουρμπάλι, ο Τρεις δεν έχει ρόλο, ρε φίλε. Ο Τρεις δεν έχει ρόλο. Είναι, δεν τίποτα. Έχει. Πώς να έχει όταν μπαίνει ο Χρυσικόπουλος αλλαγή και σε ένα λεπτό βάζει 10 πόντους. Ωραία, άρα παίρνεις έναν που τον θέλεις αντί αυτού που δεν έχει ρόλο. Έτσι είναι λογική. Ωραία, γιατί πρέπει να πάρω ξένο. Αυτό θα τον πάρει στον Κλάντον. Α, στον Κλάντον, ναι. Δεν είναι. Μα είναι ο Μοσχοβίτης, καλό ήταν ο Κλάσεν. Το ξέρουμε ότι καλό ήταν ο Κλάσεν. 8 πόντους, 11 rebound. Το καλύτερο του παιχνίδι. Και τον Καβαδά τον περιόρισε. Εκεί που πήγε να ανέβει ο Καβαδάς, τον περιόρισε όσο χρειάστηκε. Τον έκοψε τη φορά. Δεν ξέρω. Αυτό πάντως. Απλά ο Κλάσεν εμένα είναι ο πρώτος. Άσε το, εγώ δεν μένω σαν παιχνίδι. Στη γενικότερη εικόνα. Είναι ο μόνος ψηλός στη ζωή μου που έχω δει να σμπρώχνει. Και να μην κοιτάει που είναι η μπάλα. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Να μην ξέρει, μπρόχνει απλά. Λες και παίζουμε τζαλτζάρισμα. Κάτι τέτοιο παιχνίδι. Δεν έχει βγει και τέτοιο παιχνίδι. Ωραία. Αλλά σίγουρα θέλουμε έναν ψηλό. Θα τον πάρει, ρε. Θα τον πάρει. Εδώ και μέρες το παλεύω. Θα τον πάρει το Κλάσεν. Τον Κλάντον. Το Κλάντον, ναι. Θα τον πάρει. Δεν ξέρω αν ο Κλάντον κολλάει σε αυτό το ρόστερ. Να ξέρει μεταξύ μα. Εντάξει, θα τον κολλήσει. Είναι υποχρεωμένο να τον κολλήσει. Να βρει τον τρόπο. Θα του δώσει λύση. Δεν παίζει με πλάτη κανείς. Ρε φίλε, δεν γίνεται να είναι μόνο Κατσίβλης να παίξει με πλάτη. Ντροπή. Εντάξει, ο Κλάντον αυτό θα σε βοηθήσει πολύ στα rebound, ρε φίλε, και είναι αποδεδειγμένα καλό σε αυτό. Βέβαια. Αλλά άμα ανοίξει ο ρυθμός τέλος πάντων, άμα πρέπει να γίνονται αλλαγές στην άμυνα. Δηλαδή τώρα η άμυνά μας είναι αυτή που έχει. Που κάνει παπάδες. Πες τον κύριο Κόλκα ότι τις βολές τις δίνανε από το πρώτο ημίχρονο, έτσι. Για να είναι μέσα στο παιχνίδι ΑΕΚ. Είμαι υπεράνω. Εγώ τη δουλειά μου την έκανα πριν το παιχνίδι, αδερφέ. Μετά κέρδισα, χάρηκα πολύ, τα λέμε. Αυτό που είναι πολλές οι φάσεις που δώσαν δώρα, έτσι. Mm. Δηλαδή, τους εξέθεσε η ΑΕΚ με την εμφάνισή της, γιατί ήταν η μόνη που πάλευαν για την ΑΕΚ. Ναι. Αλλά με αφορμή αυτό του τσόχλα με τον Λονού, ήταν, δεν υπάρχει αυτή η φάση. Δεν ξέρω αν την είδες. Όχι. Γιατί δεν είδες. Μόλις σηκώθηκα να πάω στο γήπεδο. Κάνει κεφαλοκλείδωμα ο Λονού στο τσόχλα. Όπου τυχαίνει ο Τσόχλας να είναι στη ρακέτα, να διεκδικεί το rebound, να παλεύει, να πάρει θέση. Εντάξει, ναι. Και του κάνει κεφαλοκλείδωμα. Και πηγαίνουν πίσω-πίσω βήματα και οι δύο, για να μην πέσουν, και δίνει αντιαθλητικό στον Τσόχλα. Να πάθει. Απίστευτο σφύριγμα, απίστευτο. Ναι, αλλά αγρίεψε μετά το γήπεδο. Δεν θα έπρεπε να αγρίεψει. Από την αρχή αγρίεψε. Είχε δουλευτεί από πριν το παιχνίδι η ιστορία αυτή. Από γι' αυτό σου λέω χίλιες φορές να το δουλεύεις από πριν παρά να κλαίγεσαι μετά. Και ο Πιλοίδης ήταν προσεκτικός. Οι άλλοι ήταν που ξέφυγαν σε μερικές περιπτώσεις. Μα και το σκάνδαλο με την Κέρδη Μπασκετική εκεί ήταν. Ότι βάζεις τον Πιλοίδη που έχει ένα στα 10 ο Πάκο τα τελευταία 2 χρόνια και βάζεις δύο ούζα δίπλα του. Αντί να βάλεις έναν ακόμα καλό σε ντέρμπι. Κατάλαβες. Γιατί η ΑΕΚ ξέρουμε καλά ότι χτίζει δημόσιες σχέσεις με τους διαιτητές όλο αυτό το διάστημα. Και έρχεσαι τώρα να μου κάνεις εμένα τη μαγεία αυτή, η μπασκετική ΚΕΔ. Πάρε το 20 στο κεφάλι τώρα και μην μιλάς. Έχουμε τον πιο αποτελεσματικό φορ, πάμε στο ποδόσφαιρο και πάλι, του προαθλήματος. Τον υποβαθμίζουμε για να στηρίξουμε τον Κουλούρη. Αυτό είναι το λάθος, φίλε. Δεν υποβαθμίζεται κανείς για να στηριχθεί κάποιος άλλος. Όταν θα φύγει από την οτροπία σας, αυτή βλακεία που σας έχουν βάλει... Η παραγωγή, η ραδιοφωνική στο κεφάλι. Επισημαίνονται τα προβλήματα και του ενός, οι αδυναμίες και του άλλου. Οι δυο όλα, μαζί κάνουν ένα τέλειο φορ. Όλα επισημαίνονται. Και ο Πρίγκιβιτς, ξαναλέμε, δεν έπαιξε τις τελευταίες εβδομάδες για συγκεκριμένους λόγους.
Καλό ο Κουλούρης για δευτεροτρίτο φορ. Τέλος. Γιατί είπε κανείς τίποτα άλλο. Ναι, πριν ένα μήνα λέγατε κακό ο Κουλούρης που είναι στο δώστε του ΠΑΟΚ. Α, ο Κουλούρης βοηθάει. Ρώτα το Σταύρο, αυτός ο χίλια μαρκ μόνο σε μένα αρέσει. Όχι, και στον Κωστίκο νομίζω άρεσε. Αν θυμάμαι καλά. Πριν τον πάρει Παναθηναϊκός. Πριν τον πάρει Παναθηναϊκός. Γιατί ούτε τον Παναθηναϊκό αυτό δεν παίζει βασικός. Δεν παίζει, ναι. Προτιμάει ο Ζουνίδης να σωθεί με τον Πίσπα. Αυτό εμπιστεύεται τώρα. Και έκανε καλό ματς στην Ξάνθη ο Παναθηναϊκός. Δεν ήταν κακός για. Καλά, εδώ άλλη κουβέντα τώρα. Θυμάσαι την κουβέντα για τον Μελιόπουλο. Βεβαίως. Ο Μελιόπουλος και το μεγαλύτερο ταλέντο και έφυγε από τον ΠΑΟΚ και σούξου μουξου και μανταλάκι και το βάζει το παιδί τώρα η Ξάνθη χθες γιατί το δειγματίζει. Η Ξάνθη έτσι δουλεύει. Και άλλες φορές. Ναι, χθες το ξεκίνησε. Ναι. Και είναι στο πρώτο ημίχρονο ο άξονας της Ξάνθης. Όχι, πάτε σκυλιαδέστε. Περάστε κόσμο. 5-6 καθαρές φάσεις και πάνω. Γενικώς αυτοί που ξέρουν, γιατί εμείς έχουμε τώρα μια εικόνα από 2-3 παιχνίδια. Λένε και λένε ότι οι παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ στη δική του ΚΑΠΑ20 δεν βλέπουν κάτι τέτοιο σαν το Μελιόπουλο, έχουν δίκιο. Εντάξει τώρα, τι να λέμε. Αλλά και πάλι, για να μην λέμε όλα τα δικά μας καλά, αν ο ΠΑΟΚ για ακόμη μια φορά ταξίσει, γιατί αυτό κάνει, και δεν πάρει μια ομάδα για να βάλει αυτά τα παιδιά στην μετάβαση από την ομάδα ακαδημιών στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, θα χαθεί άλλη μια φουρνιά. Αυτό είναι όλο το κλειδί. Και έχουμε εκπληκτική φουρνιά αυτή τη στιγμή. Εκπληκτική. Ο 321 μας απαντάει στο ερώτημα γιατί ασχολείστε με την ομάδα μπάσκετ των Τρικάλων. Γούστα λέει δεν βγάζει με τη γυναίκα, αλλά με την άλλη. Όπου γυναίκα έχει βάλει ΠΑΟΚ, όπου άλλη έχει βάλει Άρης. Φοβερά πράγματα. Ασχολούνται με τον Άρη στο μπάσκετ. Ποιον Άρη, ρε. Με τα Τρίκαλα ασχολούμαστε. Τι γελάς. Κλείνουμε την πρώτη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Δεν θα κάνουμε άλλη αναφορά στην ομάδα των Τρικάλων στο μπάσκετ. Θα κάνουμε στην ομάδα αγαπημένη ποδοσφαίρου των Τρικάλων. Όχι. Είναι η αγαπημένη μας ομάδα. Ναι, μίλατε σε. Μπάσκετ. Πασάβρε Τρικάλα. Μίλα το και λέω πα αύριο στα Τρικάλα, πα και παίζει ποδόσφαιρο. Τι είπα εγώ για το ποδοσφαιρικό. Τα είδατε για τα Τρικάλα. Πολύ σφιχτή ομάδα, πολύ οργανωμένη ομάδα. Α, μπράβο. Πέρυσι φάση δεν έκανε εκεί. Στο 0-0. Επιστρέφουμε σε λίγο και με γραμμές για να σα ακούσουμε για όλα αυτά που λέμε. Για ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ, για μπάσκετ ΠΑΟΚ, για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε. Αν μα τα λέει καλά εκεί, φίλε. Γιατί? Τον Κατσικογιάννη στο Πεδανιά Ολυμπιακό στο κύπελο. Ποιον θες να βάλει τον Κολίνα? Όχι, ο Κατσικογιάννης όμως έχει δείξει τι κάνει. Τον πολύ καλό Πλατανιά. Στον ενδιαφέρει το κύπελο. Στον ενδιαφέρει το κύπελο. Είναι τελευταίο παιχνίδι, θα ξαναπαίξει 15 μέρες. Τι απάει, διάφορα, με τους βασικούς θα παίξει. Ναι. Θα παίζει και ο Ελτουλούλου, πώς το λένε κύριε. Ενσικουλού. Ενσικουλού. Κοροβέσεις. Για τη διαιτησία στα Χανιά του Διαμαντόπουλου και των βοηθών. Υπάρχει αυτή η φάση στο 4 που δεν εσύ μπορεί να πεις. Εσύ σίγουρος δεν είναι offside. Όχι. Είναι η ίδια ευθεία, ο σκόρερ. Από εγώ βλέπω να είναι και λίγο... Πολύ άλλη εκτεθειμένη. Εύκολα κάνεις το λάθος. Λάθος μάλλον έγινε. Άλλη φάση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Στη φάση του Κουλούρη δεν είναι offside που δεν είναι. Και το χέρι του Καρυπίδη τώρα, εντάξει. Και το χέρι του Καρυπίδη στη φάση του πέναλτι, από την άλλη μεριά. Ναι. Που δεν δόθηκε. 23-10-287-888 για να σας ακούσουμε για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, για όλα όσα είπαμε για το ρόστερ, για την πορεία του πρώτου γύρου που φέρνει τον Ολυμπιακό πρώτο με 32 βαθμούς, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ με 31, τον Ατρόμητο με 30. Ο Ατρόμητος σου είπα, είναι μες στο κόλπο. Μην τον έχεις γραμμένο τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος έχει στην έδρα του και τους τρεις. Γέλα εσύ. Γέλα ρε αγόρι μου. Γέλα. Πάει παίζει στην Κέρκυρα που χαίγεται. Να διεκδικείς το πρωτάθλημα. Δεν το διεκδικεί ρε. Ναι. Ωραία. Πού έχει χάσει? Στην Τούμπα. Πού αλλού? Πουθενά. Α... Δεν παίρνει και μέσα όμως τα εύκολα τα παιχνίδια. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί δεν παίρνει εύκολα τα παιχνίδια. Τον Πανιόνιο δεν πήρε. Εκεί θα κολλήσει. Ρε εσύ εκεί θα κολλήσει. Αυτό είναι θεωρητικό. Κερδίζει παντού. 3 γκολ στον Πλατανιά. 3 στην Κέρκυρα. Εύκολα είναι αυτά για τον Ατρόμητο. Για τον Ατρόμητο είναι εύκολα, ναι. Για σένα είναι εύκολα. Όχι. 23-10-287-888 για να σας ακούσουμε για όλα αυτά που είπαμε, κυρίως για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
το παιχνίδι του Σαββάτου και όλα τα υπόλοιπα. Καλό μεσημέρι στον πρώτο. Τι γίνεται? Γεια σας, καλά εσείς? Όλα καλά. Ωραία. Πήρα να διαφωνήσω σήμερα. Μάλιστα. Δημήτρη, που τα βλέπεις τα 30 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή στο ρόστερ? Αυτό είπε, ότι δεν τα βλέπει. Ότι είσαι ομάδα 30 εκατομμυρίων και αυτή τη στιγμή... Στο γήπεδο δεν τα βλέπω, ναι. Πώς να φανούν, Δημήτρη, ακριβώς? Πώς να φανούν? Όταν είσαι αναγκασμένος. Εντάξει, υπάρχει και αυτή η επιλογή του προπονητή να σοκάρει κάπως όλο τον οργανισμό και ιδιαίτερα μέσα την ομάδα. Αλλά πού υπάρχουν αυτά τα 30 εκατομμύρια όταν τον τελευταίο μήνα παίζεις συνεχόμενα με μια αποστολή, βγαίνει μια αποστολή με τα προβλήματα για διαφορετικούς λόγους το καθένα, έτσι. Άλλα πειθαρχικά, άλλα παίκτες που λύγησαν, άλλα, ξέρω εγώ, εκαθαρίσεις, τραυματισμοί, σκολικοειδίτιδες, χιλιαδιό. Πού υπάρχουν αυτά τα 30 εκατομμύρια όταν αναγκάζεσαι να βγάζεις αποστολές και ρόστερ και να κατεβάσεις ενδεκάδες πολύ πιο αδύναμες ακόμα και από την περσινή του Ίβιτς? Εγώ λέω ότι βγαίνει εκ του αποτελέσματος και μην μένεις μόνο στον ένα μήνα. Μείνε και στους τρεις μήνες. Και στους τρεις μήνες, όποτε ο ΠΑΟΚ ήταν πλήρης και έτοιμος και δεν είχε προβλήματα, έτσι. Δεν βάζω το Σεπτέμβρη μέσα, ναι, που παίζαμε μέσα από επίσημους αγώνες, η ομάδα μονταριζόταν και αντί για φιλικά παίζαμε επίσημα. Ναι. Τον βγάζω εγώ όλο το Σεπτέμβριο έξω. Mm-hmm. Άσχετα που έπρεπε να γυρίσει το κουμπί κάποια στιγμή, γιατί ο ΠΑΟΚ από κάποιες συγκυρίες και κάτι δοκάρια στο 44 και στο 90 στον Απόρρο Σμύρνης και τα απίστευτα που γίνανε σε Καραϊσκάκη και το πέναλτι του Μάτου στη Λάρισα δεν του ήρθαν τότε. Αλλά εγώ είμαι πολύ της άποψης στο ποδόσφαιρο στο τέλος ότι ό,τι δεν παίρνει στην αρχή μπορεί να σου γυρίσει μετά το κουμπί και να σου έρθει μετά. Ναι. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι αυτό γίνεται τώρα με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι λέγονται αρκετά σάλια τελευταία. Εγώ πιστεύω, παιδιά, καταρχήν ότι γύρισε το κουμπί και καθαρά θέμα ότι δεν πήγαινε άλλο να έχει ο αντίπαλός μας προς την εστία επιτυχία βολών σπανούλη, ξέρω εγώ, έτσι. Mm. Ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε το 80%, δεν γινόταν άλλο. Θα πήγαινε μια φορά και στο δοκάρι στην Ξάνθη η μπάλα, δεν θα έγραφε. Ναι. Θα έβγαζε και κανένα δυο πασχαλάκες. Θα μπερδευόταν και ο επόπτης ποιος είναι στην ίδια ευθεία να αλλάξει κάτι. Έτσι. Ναι. Δεν πήγαινε άλλο αυτή η κατάσταση, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να καταλάβουμε ότι και από συγκυρίες πολλές δεν πήρε αρκετούς πόντους. Έτσι. Ενώ στην Τούμπα πήρε στο τέλος ό,τι δικαιούταν. Εύκολα, δύσκολα. Εκτός υπήρχαν και συγκυρίες. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι γύρισε το κουμπί. Όπως και με Ίβιτς πέρυσι από ένα σημείο και μετά μας πήγε κιόλας. Γιατί υπήρχε και ένα διάστημα με Ίβιτς με τρομερές ατυχίες. Ο ΠΑΟΚ είχε κάπου 12 δοκάρια πέρυσι. Έτσι, γύρισε τώρα το κουμπί και μαζί με αυτόν τον συνδυασμό που η ομάδα έβγαλε πάθος με κάποιους Έλληνες που μπήκαν, με κάποιους που παίζαν, που νιώθουν παραπάνω. Γι' αυτό βλέπουμε όσα βλέπουμε. Αλλά τώρα για θέμα ποιότητας που κάνουμε λόγο και 30 εκατομμύρια κι αυτά. Όταν πέρσι έπαιζες με ένα κανονικό αριστερό μπακ, γιατί πέρσι ο Λέοβατς, καλός ή κακός, ήταν αξιοπρεπή μπακ. Αρκετά σταθερός ήταν πέρσι ο Λέοβατς και φέτος παίζεις με τον κανέναν. Ναι. Παίζεις με Κρέσπο αριστερό μπακ. Ο οποίος έχει συμμετοχή σε 4 γκολ στα 3 παιχνίδια. Έχει, ναι, Σταύρο, έχει δίκιο. Mm. Αλλά όταν πέρσι έπαιζες με μπακ, φέτος παίζεις χωρίς αριστερό μπακ. Είχες και Κίτσιου πέρσι. Φέτος δεν έχει ούτε Κίτσιου ούτε Λέοβατς. Ναι. Εντάξει, όταν το οχτάρι σου με το που φορμαρίζεται, το μοναδικό οχτάρι που υπάρχει στην ομάδα, γιατί τον Ελκαντούρ δεν τον είδαμε ποτέ σαν οχτάρι, φορμαρίζεται και παθαίνει τραυματισμό και μένει στην ουσία 1,5-2 μήνες έξω. Όταν το πιο ποιοτικό σου εξτρέμ αναγκάζεται τη μισή χρονιά να βρει τα πατήματά του γιατί ήταν πίσω σε φυσική κατάσταση και μόλις τα βρήκε ξαφνικά ξεμείναμε από μπακ και παίζε μπακ. Για πολλούς και διάφορους λόγους λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Τα ίδια λες, ρε. Τα ίδια με εμάς λες. Εμείς δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες.
Ναι, δεν φαίνονται. Όχι γιατί είναι ακριβώς και αποτυχημένες οι μεταγραφές. Όχι, γιατί ο προγραμματισμός ήταν αστείος. Αυτό δεν θα ακούσεις. Εντάξει, ένας αστείος προγραμματισμός και όλα αυτά φέραν αυτό που είμαστε εδώ. Μαζί. Και σώσαν την παρτίδα, όντως κάποια παιδιά που πολλοί το καλοκαίρι θέλαν να τους φάνε. Ναι, μαζί σου. Ωραία. Έτσι. Άμα άρα δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή ίδια... να τραβήξει το κουπί ο Λιμιός και ο Κουλούρης, δηλαδή να, να πεις... δούμε που θα ήμασταν. Βγήκες να μας πεις ότι διαφωνείς συμφωνώντας μαζί μας. Διαφωνώ για τους λόγους έτσι όπως το είπατε στην αρχή με το, ο κύριος ο Δημήτρης έτσι όπως τόνισε το 30 εκατομμύρια. Και ήθελα να τονίσω ότι 30 εκατομμύρια παιδιά εδώ και 1,5 μήνα για πάρα πολλούς λόγους δεν υπάρχουν καν στο ρόστερ. Όχι απλά ότι δεν παίξαν και δεν είδαμε. Και στην 30 αρχή εκατομμύρια που υπήρχαν... δεν υπάρχουν από τη στιγμή που έχεις έλλειμμα στα φορ, στο 6, στα μπακ και στο στόπερ. Και πόσους να πάρεις ρε Σταύρο, Γενάρη. Δεν πληρώσαμε αρκετά ότι πήραμε 4-31 Αυγούστου. Να όχι, πάρουμε και 4-30 Γενάρη. Για μένα αριστερό μπακ και σέντερ φόρ χθες. Έγινε για να πάμε στους άλλους. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη. Χαίρετε. Καλημέρα. Γεια σας. Καλά Δημήτρη. Καλά, 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 καλά. Τι έγινε. Θα έρθει η μέρα. Θα το πεις και εσύ το πείμα. Ότι. Που θα λες, που θα λες. Μπες μέσα ρε παιχταρά Ελκαντουρί. Και δε τώρα που είναι η ώρα να μπεις, να τσολιά μου, αγόρι μου, θα λες, μπες μέσα να κρατήσεις λίγο μπάλα, να ανεβεί λίγο η ομάδα, να κρατήσει, να πάρει κανένα φάουλ. Μια χαρά, καλά, θα τα πεις. Ο Καντουρίν καλός παίχτης. Παιχτάρα είναι ρε, τέλος. Πρώτον παίζει στον πάγκο και είναι παιχταράς, τέλος. Ας, πάει. Και ο Ζαμπράνο καλός ήταν. Ζαμπράνο δεν το έδειξε ποτέ. Είναι ο Καντουρίν το έχει... Πρώτον, ψυχρεμία. Δεύτερον, ο Πάουκ κέρδισε. Ναι. Τρίτον. Η ΑΕΚ γέλαρε. Όχι, τρίτον. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος από τον Πλατανιά. Μπράβο, ρε. Μεγάλη επιτυχία. Ναι, για 13η αγωνιστική, για 15η αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος από την ομάδα που αγωνίζεται στο γήπεδο. Δεν υπήρξε ούτε μια μέρα που ο ΠΑΟΚ να ήταν χειρότερος. Με την ΑΕΚ... Ισοδύναμο. Ναι. Όχι χειρότερος πάντως. Λοιπόν. Ναι. Πάμε παρακάτω. Τώρα στα δύσκολα. Προχθές εγώ δεν είδα έλλειμμα διάθεσης, δεν είδα έλλειμμα πάθους, δεν είδα τέτοια πράγματα εξωαγωνιστικά. Έλλειμμα ποιότητας είδα... είχες προχθές. Ορίστε. Έλλειμμα ποιότητας δεν είχες προχθές. Πρόσεξε. Εγώ είδα ακριβώς το ίδιο πράγμα με το που ξεκινάει ο αγώνας, με αυτό που είδα από το 8 και μετά και μέχρι να μπει ο Τσίμιροτ στο κέντρο. Είδα ακριβώς την ίδια παθογένεια, ότι είναι εξαφανισμένοι οι δύο οι δικοί μας. Η ομάδα δεν μπορεί να πάρει μέτρα, δεν μπορεί να κρατήσει και να σπάσει την πρώτη αστεία για μένα ζώνη άμυνας που είχε ο αντίπαλος. Και δηλαδή μια απλή μεταφορά μπάλας, μια απλή τριμπλίτσα που θα απελευθερώνονταν ώστε μετά να μοιράσουμε το παιχνίδι λίγο πιο άνετα, να απελευθερωθεί ο Πέλκας, λίγο και τα εξτρέμ, να απελευθερώνουν και τα λοιπά. Αυτό ο Κάνιας μαζί με το Μαωρίσιο δεν το έδειξαν. Ειδικά ο Κάνιας για μένα έπρεπε να αλλαχτεί σε στυλ Αναστασιάδη παλιό, που δεν είμαι ο παδός Αναστασιάδη εγώ, στο 20 έπρεπε να τον έχεις βγάλει έξω. Δηλαδή ήταν, εγώ φοβόμουν ότι θα χάσει μπάλα και θα βγουν τέτα-τέτα. Δεν ξέρω εσάς τι αίσθηση σας έδωσε, αλλά φοβόμουν ότι σε κάθε επαφή θα γίνει λάθος και οι άλλοι θα κάνουν ευκαιρία. Δεν ξέρω εσείς πώς τότε. Το πρόβλημα με τον Κάνιας κυρίως είναι ότι είναι 6 το οποίο δεν μπορεί να σου μαζέψει μία πρώτη μπάλα. Είναι πολύ κοντός και αδύναμος για έξι. Ούτε ένα τζαρτζάρι μπορεί, ούτε ένα... Μα το πρόβλημά σου ήταν οι μεγάλες τους μπαλιές, ρε. Εκεί είχες πρόβλημα. Ναι, οι από πίσω μπαλιές. Να πούμε κάτι άλλο τώρα, γιατί όλα αυτά μαζί. Μαζί στον ίδιο, στο ίδιο μάτς. Δεν έχεις αριστερό μπακ. Δεν είναι καθόλου. Όχι, είναι κακό. Είναι ο Λέοβατς και δεν παίζει καλά. Ναι. Δεν έχεις αριστερό μπακ. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, τα εξτρέμ σου, που δεν το είπε κανένας, αλλά για μένα ήταν προφανές, τα δύο τα εξτρέμ σου, αυτά τα δύο που έπαιζαν ο Τζάλμα και ο Λιμιός, δεν έχουν συνηθίσει κανένα από τα δύο, δεν το έχουν ρε παιδί μου, να παίζουν με αντίθετο πόδι. Είναι εξτρέμ που δεν παίζουν με αντίθετο πόδι. Άλλαξε πλευρά, δεν ξεκίνησαν έτσι. Ξεκίνησαν κανονικές πλευρές. Ο Λιμιός στον Ατρόμητο μόνο αριστερά έπαιζε. Και τον βολεύει περισσότερο, να ξέρεις. Δεν μπορεί, εγώ τον βλέπω δεν μπορεί. Τουλάχιστον τώρα στα 19 του. Δεν δηλαδή, βλέπεις δεν μπροστά σου. Δεν το του Βιερίνια που θα συγκλίνει και θα κάνει ένα ωραίο. Να πάσει ο φθαλμία του. Δεν ξέρω. Εγώ τέτοια άποψη έχω, οκ. Okay. Μπορεί να, εδώ είμαστε, θα το δούμε. Αυτό δεν...
δεν στο είναι 3-4 το περσινό από τα αριστερά σε έκανε γιο-γιο. Έλα, έλα όμως που εγώ εκείνο και δεν το δω, σώθηκα και δεν ήταν Δευτέρα και δεν πήγα να το δω. Τέλος πάντων. Σώθηκα εγώ εκείνη η μέρα. Τέλος πάντων. Εγώ είδα πάντως δυσκολία και να παίζει και αριστερά προχθές. Το center for σου δεν κάνει κοινικές προσπάθειες. Για να μην τα πολυλογούμε. Έρχεται αγώνας με τα Τρίκαλα, okay, είναι με ομάδα δεύτερης εθνικής, λίγη προσοχή χρειάζεται, αλλά ό,τι και να γίνει πιστεύω ότι γυρνάει Τούμπα, οπότε δεν το βάζω καν. Από εκεί και πέρα έρχεται ένας αγώνας με το Λεβαδιακό. Στην έδρα σου, με κόσμο, θέλω να δω. Το Κρέσπο πάλι πίσω γιατί δεν έχω άλλο αριστερά και πλέον το Βιερίνια τον περιμένω μπροστά. Θα παίζω Βιερίνια. Πίσω. Πίσω, ξεπίσω, άμα δεν έχεις άλλο, ποιος θα παίξει. Γιατί, εγώ θα παίξω. Με Κρέσπο ρε φίλε πίσω, να πάει. Όχι, να τι λες. Έλα, ρε, τι τώρα, λες. Σε κλειστές άμυνες. Αρχίστε, ρε, παιδί μου, λίγο, να σταμάτα ρε, σε κλειστές άμυνες θα πάω ρε, με τον Κρέσπο αριστερά. Ρε. Μας βγήκε ψυχή την Κυριακή το Σάββατο, μας βγήκε ξανά πάλι. Καλώς, εντάξει, άστο. Θέλω να δω τον Μπρίγιοβιτς, ο οποίος δείχνει σημάδια ότι... και έχει δείξει φιλότιμο ρε παιδί μου. Ότι... Λογικά θα τον δεις, ναι, πάμε παρακάτω. Θέλω να δω το Τζίμιροτ μέσα. Θα τον δεις. Για μένα στον Παναθηναϊκό, επειδή ήμουν μέσα και το έβλεπα, είχα καιρό να πω, ο άνθρωπος μετά, ο καλύτερος παίχτης μετά τον Πέλκα και τον Βαρέλα, ήταν ο Τσίμιροτ για μένα. Για μένα έκανε μεγάλη διαφορά από το ότι μπήκε. Και όχι τόσο ότι έπεσε ο Παναθηναϊκός μετά το 2-0, αλλά ότι μπήκε αυτός μέσα. Και να δούμε και λίγο πώς θα είναι η ομάδα. Και μια ερώτηση. Πάμε για να κλείσουμε, πάμε. Ναι, για να κλείσουμε. Εσείς σου κάνετε ρεπορτάζ. Ο Γιαννούλης υπάρχει περίπτωση να γυρίσει ή όχι? Εγώ θα τον άφηνα εκεί. Βρεάσε άλλο, σε ρωτάει, μίλες την άποψή σου. Σε ρωτάει το ρεπορτάζ. Ναι, υπάρχει περίπτωση. Τον θέλουν κάποιοι. Α, υπάρχει περίπτωση. Αυτό με τα 50.000 που διάβασα στη Φόρτσα δηλαδή. Αλήθεια. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι κατάφερε αυτό. Κατόρθωμα και αυτό. Το κατάφερε ο Μίχελ και αυτό. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι φτάσαμε να πάμε να πάρουμε ένα δικό μας με 50.000. Μπράβο, έγινε. Να σε καλά. Γεια. Μίλες την άποψή σου. Σε ρωτάει για το ρεπορτάζ. Ναι, φίλε, αλλά επειδή είναι κρίσιμο το θέμα, δεν θα τον κουνούσα εγώ από εκεί το Γιαννούλη. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα σας. Γεια σας. Να σας κάνω μια ερώτηση, παιδιά, και τους δύο και όποιος μπορεί να με απαντήσει. Πάμε. Είναι υποκριτικό να θέλουμε ο Ατρόμητος να γίνει Λέστερ της Ελλάδος, που πιστεύω η πλειοψηφία του γουστάρει να βγει ο Ατρόμητος πρωταθλητής, ναι, και έχοντας μια ήττα στο πρωτάθλημα, αυτή η ήττα να προέρχεται επειδή για μένα κατά βάση κατά 95% δεν παίζανε η ιδανική του ΠΑΟΚ. Τι εννοείς είναι υποκριτικό ρε φίλε? Τι εννοείς? Όταν εμείς όλοι λέμε ότι θέλουμε να βγει ο Ατρόμητος πρωταθλητής. Και δεν ΠΑΟΚ θέλουμε να βγει πρωταθλητής, όχι ο Ατρόμητος. Δεν μιλάω για τους ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ, μιλάω γενικά για τη φίλαθλη κοινή γνώμη. Ότι όλοι γουστάρουν ο Ατρόμητος να βγει πρώτος. Εσύ είσαι Ολυμπιακός. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, ναι. Εσύ χάρηκε χθες που έπαιξε ο Μανθάτης και ήταν από τους κορυφαίους του Ολυμπιακού. Εμένα ιδανική μου, στον Ατρόμητο να μην παίξουν, όχι. Στο διπλό. Άμα είναι να βλέπουμε εικόνα σαν του Μανθάρι τη χθεσινή, να μην παίξουν, όχι. Όπως γίνεται κακό στο παιδί. Κακό στο παιδί γίνεται. Ατρόμητος, το διπλό Ατρόμητο στο Καραϊσκάκη δεν τα έβγαλε με τον Ρισβάνη και με τον Γιαννιώτη. Να μην παίζουν καλύτερα. Παίξαν ή δεν παίξαν οι ιδανικοί του Ολυμπιακού. Άμα έκανε μια στραβοκλωτσιά ο Ρισβάνης εκείνη τη μέρα που δεν την έκανε. Θα παίξουν και στο δεύτερο. Το παιδί σκέψου. Το παιδί σκέψου. Άσε τώρα εμένα και σένα και το παιδί. Το παιδί δεν χρειάζεται να το σκεφτεί. Είναι επαγγελματίας. Έπαιξε καλά. Έβγαλε διπλό Ατρόμητος. Εσύ πας στο αντίθετο που δεν έγινε. Ναι. Εγώ σου λέω λοιπόν. Εγώ σου λέω ότι ο Ατρόμητος δεν θα έπρεπε να έχει ήττα. Γιατί δεν παίξαν οι ιδανικοί του. Εντάξει. Και στο 0-1, 5 μέτρα πίσω δίνει offside. Που βγαίνει ο άλλος του Ατρόμητου. Πλάγια. Εσύ βγαίνεις και πες πλάγια, ότι δεν είναι έτσι. Σιγά, πλάγια βγήκε και είχε ένας μήνα να παίξει με τον Κρέσπο. Πλάγια βγήκε. Ναι, είχε να παίξει με τον Κρέσπο ένας τα μήνα. Καλά, ναι, και τα συμφέροντα. Όχι, αυτό ακριβώς έγινε. Μην μιλάγες για διαιτησία. Αυτό ακριβώς έγινε. Τα 30 χρόνια παγόρευσε. Εγώ δεν θα μιλήσω για διαιτησία. Χθες. Το είδα χθες, ωραία. Άμα έχεις αντίπαλο. 80-20 σε παίζει. Το 93 έχει στημένη φάση ο Γιάννης. 80-20 σε παίζει. Όπως τα χρόνια της Παράγκας. Ακριβώς. 80-20 σε παίζει. Το θέμα είναι ότι θα το πάρω πάλι εγώ ρε παιδιά. Πάρτο. Μα αυτή ήταν η πλάκα ότι ο χειρότερος Ολυμπιακός τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτό θα το χαρίσει, τα άλλα δεν τα χαρίσει. Και αγωνιστικά χειρότερος και να τον κυνηγάνε χίλιοι δαίμονες. Έλα, εντάξει, προπαγάνδα πε στον κύριο Σάβα, πε τα έλα. Χάρηκα πολύ. Άντε, έλα. Κρίστο! Άντε θα κάνω διάλογο τώρα με τον Ολυμπιακό. Καλημέρα στον επόμενο. Ναι. Γεια σας. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλούμε. Παρακαλώ, γεια σας κύριε μου. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Εσύ θα μας πεις. Είσαι εσύ. Ναι, λοιπόν. Η Βόρεια προφορά δεν κουέβεται, από Αθήνα παίρνω. Ακούτε. Ναι, ναι.
Κατά πρώτο, μην το ξεχάσω, μια καταγγελία, θα πούμε σε εισαγωγικά, ο κύριος Ευάγγελος, δημοσιογράφος Ευάγγελος Μίχος, στο σπόρο 103,3, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Περί τις 12 και 20 μίλησε για ξεκάθαρη αλλίωση αποτελέσματος. Τα ακούει αυτά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Πού, στο Πλατανιά? Εδώ αργώνω, στον Πλατανιά. Ευάγγελος Μίχος ξέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ποιος είναι και τι κάνει και πώς κινείται. Τους πήρα προηγουμένως. Μίλησα με μια κοπέλα, με κοπελιά εκεί πέρα. Καλή. Εδώ στα στοιχεία μου. Και ο κύριος, πάλι, ο κύριος, την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί δεν μπορούσα να σας βρω, να πιάσω γραμμή, ο Κοντός, ο κύριος Κοντός, στο Eraspor, μίλησε, περιμένουμε τον αγώνα του, το έχουμε βάλει χρωματισμένο, το χρωματίσαμε, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εντάξει. Εκείνη την ημέρα λέει, εγώ θα είμαι Ολυμπιακός. Μπράβο. Καταλαβαίνετε τι παίρνει. Και εμείς μιλάμε τώρα για τον Μπέλκα και για το... Εμείς έχουμε άλλη πολιτική... Όλα αυτά που είπατε, τα συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπατε προηγουμένως. Και θα ήθελα να πω και μια και κάλεσα για το... Είδα πολύ, πολύ χαλαρό το Μάτος δεξιά. Σταύρο Κολκαμακούς. Ήθελε λίγο ξεκούραση. Γιατί μου πάλεψε, δεν ήταν εντάξει. Πάλεψε. Απλά δεν βγήκαν οι ενέργειες. Τι να σας να σου πω, παιδί, και του κόβει γρήγορα στη φάση του γκόλ την offside και δεν πάει στην μπάλα. Αυτός και ο Μαουρίτσιο, δεν ξέρω, μακάρι να βγω λάθος, αλλά τον βλέπω, δεν έχει ταχύτητα, μακάρι να είναι ο τραυματισμός του, αλλά βαριά, έχει βαρύ τρέξιμο, δεν ξέρω, δεν έχει ποτέ ταχύτητα, αλλά έχει οξυδέρκεια, δεν θέλει ρυθμό το παιδί. Σε αυτό, ναι, θέλει, ναι. Για τα προηγούμενα που σας είπα, τι έχετε να πείτε, δεν άκουσα. Ήμουν έξω φρενών, γιατί πάω να πω σε κανένα. Τα είπε. Τα είπε, τσεκρίνιζε, φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Είπε άλλο ο ρεπόρτο πάνω. Και παίρνετε και τηλέφωνο εσεί, εσύ κύριε Ζορμπαζόγλου, παίρνει όλο τη Ακαλία εκεί πέρα. Πώ σα. Μιλήστε λίγο. Οι άλλοι εδώ πέρα έχουν όλη μέρα τα. Προπάγα συνέχεια. Όποια αφορμή δίνετε, μιλάμε. Τι να πω εγώ, θα είμαι Άρης ή θα είμαι Ολυμπιακός στο Παναθηναϊκός Άρης. Όχι, πείτε, είχαν λάθος. Ο Πασχαλάκης δεν σταμάτησε στη βάση. Γιατί είναι ακυρωθέν γκολ. Κάνω λάθος ή όχι. Ποιο? Το γκολ του Πλατανιά. Μπήκε η μπάλα μέσα. Δηλαδή, κακός ο Πασχαλάκης, έπρεπε να τον πιάσει ο Πασχαλάκης την μπάλα. Δηλαδή. Α, ότι σταμάτησε, λες, τη φάση, ναι. Δεν προσπάθησε. Σταμάτησε, βέβαια. Έγινε, να σε καλά, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε στο. Όχι διάλειμμα, ώρα μόνο να ακούσουμε, μόνο ώρα. Πάμε επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε? Γεια σας, καλά. Είστε καλά. Μια χαρά. Κύριε Κόλκα, γιατί τον κλείσατε τον Ολυμπιακό? Εγώ συγκινήθηκα με το δράμα του. Έλα τώρα με την κασέτα τώρα. Άντε, με τους... Ο μόνος διαιτητής που έδειξε πρόθεση σε όλο τον πρώτο γύρο. Ο Ολυμπιακός, ρε φίλε. Ο μόνος διαιτητής που έδειξε πρόθεση και δεν ξανάπαιξε. Ποιος? Ο Ευαγγέλου. Πώς δεν έπαιξε? Πού έπαιξε? Στο παίρνει ο Ολυμπιακός, αυτός δεν λες. Ναι, δεν ξανάπαιξε από τότε. Πώς έπαιξε? Ο μόνος διαιτητής στον πρώτο γύρο που έδειξε πρόθεση ξεκάθαρη υπέρ μιας ομάδας και δεν ήταν ανθρώπινα λάθη ήταν ο Ευαγγέλου στο πανέλο του Ολυμπιακού. Εγώ συγκινήθηκα με το δράμα του. Είναι και χρονιάρες μέρες τώρα. 68 πέναλτι και 75 offside τους, δεν τους έχει δώσει, φίλε. Αλλά μια σχέση με του γραφικού τώρα. Εντάξει, άσε τώρα. Ό,τι πει ο κ. Σάβα στην ουρά από πίσω. Τι γραφικότητε του. Για μένα, παιδιά, δεν ξέρω τώρα. Τώρα επειδή έχω τη μεταγραφέ, για μένα η πρώτη προτεραιότητα που πρώτη-πρώτη πρέπει να είναι στην Τούμπα είναι το αριστερό μπακ. Για τις άλλες μεταγραφές δεν αγχώνουμε και τόσο, γιατί ουσιαστικά η αριστερή μας πλευρά είναι ανενεργή επιθετικά. Ναι. Εγώ αυτό βλέπω. Το είπα πριν και στο... Δηλαδή, η ομάδα θέλει άμεσα ένα Μάτος από αριστερά, δηλαδή. Ένα παίκτη ο οποίος να εκμεταλλεύεται και το Βιερίνε μπροστά, να κάνει ένα καλό δίδυμο για να είμαστε αποτελεσματικοί. Γιατί έβλεπα, ας πούμε, η ομάδα πήγαινε μονόπατα το Σάββατο. Τι να πω. Τώρα για τις άλλες, για επιθετικούς, για αυτά, τι ξέρω τώρα. Δηλαδή, γιατί να πάρω καλή σεντερφόρ τώρα. Έχω τον Μπρίγκοβιτς και τον Κουλούρη. Δηλαδή, ποιο να πάρω ακόμα. Δεν ξέρω. Σαν κρίνεται ότι πρέπει να γίνουν πολλές κινήσεις σε μια ομάδα που πάει για πρωτάθλημα τώρα. 2 με 3. Αυτό λέω. 2 κινήσεις τώρα. Και ένα center back τώρα, εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει πρόβλημα αριθμητικό εκεί, πρέπει να βαθεί παίκτες. Αριθμητικό, ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι αποδυναμωμένος σε σχέση με το Σεπτέμβριο, ε. Έχει αποδυναμωθεί, ναι, εντάξει, ήδη. Ζαμπράνο, καταλαβαίνετε εγώ τι θέλω. Εκτός, ναι. Ελκαντουρί τραυματίας. Θα γυρίσουν αυτοί, ρε. Ο Καντουρί θα γυρίσει. Τέλει Γενάρη. Έχω παίξει τα πάντα μέχρι τότε. Έγινε, καλημέρα. Bye. Πάμε επόμενη. Χαίρετε. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, εσείς. Γιατί το κόψατε τον άνθρωπο, ρε παιδιά? Άντε πάλι. Εμείς είμαστε δημοκρατική ομάδα, δεν είμαστε. Εγώ δεν είμαι. Καλά κάνεις, Σταύρο. Καλά κάνεις. Ούτε αναπνοέ πρέπει να παίρνουν τελικά.
Γιατί άμα τους δώσει λίγο αέρα, βγαίνουν χώνονται παντού. Φίλε, εγώ σέβομαι... Στην παοξίδη για την εκπομπή τη δικιά μας δεν θα μπαίνει κανένας. Δεν αυτό είναι αυτό, έτσι έπρεπε να το πω. Εγώ σέβομαι να μου μιλήσεις όπως πρέπει να μου μιλήσεις, ναι, και θα σου μιλήσω κι εγώ. Όταν θα πάει να μου πουλήσει... Ναι. Εκμαγνητοφωνάκι, πώς το λένε. Όταν θα μου πουλήσεις τρέλα, θα σου πουλήσω τρέλα. Δεν είναι τώρα. Αυτά απλά είναι τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, όσο για τις μεταγραφές, όντως πρέπει να τις κάνει ο προπονητής της ομάδος πλέον. Γιατί τον άλλον δεν τον έχω εμπιστοσύνη. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω για εσάς. Καλά, ναι, εμείς δεν. Και νομίζω ότι από τη μέρα που είπε παρετούμε, δεν βοηθάει την ομάδα. Ενώ πριν σκίστηκε και βοηθάει. Δεν είπε παρετούμε πρώτα απ' όλα. Δεν ακούω. Δεν είπε παρετούμε πρώτα απ' όλα. Είπε αν πιστεύετε ότι εμείς πρέπει, ότι ευθύνομαι εγώ. Αυτό που είπε τέλος πάντων. Ναι, ναι. Έδειξε αδυναμία για μένα και δεν βοηθάει την ομάδα μου. Αυτό βλέπω. Γι' αυτό ας κάνει τις μεταγραφές τώρα που θα είναι 2-3 μεταγραφές και εξάρτητα πρέπει να πάρουμε έναν που να κλωτσάει λίγο, να τρέχει αίμα. Εγώ αυτό ξέρω. Το εξάρι αυτή τη δουλειά κάνει. Τώρα αυτά τα ελαφριά εξάρια και τα δεν ξέρω εγώ μεσοβέζικης λύσης. Έναν να κλωτσάει. Αυτά είχα να πω, την αγάπη. Να είσαι καλά, γεια. Bye. Επόμενος, καλησπέρα. Χαίρετε. Έλα, τι τώρα, γίνεται. Τώρα ακούγεσαι, καλησπέρα, καλά. Τώρα μετά από τόση ώρα ποιος χαίρετε τέλος πάντων. Ναι. Έτσι είναι οι εμπορικές εκπομπές, φίλε μου, έτσι. Τι να κάνω, είμαι νεγάκι, νομίζεις εύκολα βγάζεις γραμμή. Έτσι, λοιπόν, πάντως η αλήθεια είναι ότι έτσι πρέπει δημοκρατικά να τους κόβεις, τέλος πάντων, γιατί είμαστε φίλες που περιμέναμε. Σίγουρα ότι εκτός από αριστερό μπακ θες και ένα εξάρι, όπως είπες. Είπα μάλλον προηγούμενη καλύτερα. Γιατί αφού τον Γκάτσο δεν τον πιστεύεις, ο Κάνιας δύσκολα τον βλέπω. Δεν μπορεί φέτος. Φίλε, θέλουμε όγκο εκεί. Όλες οι πρώτες μπαλιές ήταν δικές τους. Όλες. Ακριβώς. Ο Κάτσε, άμα πάρει πρώτη μπαλιά, δηλαδή πραγματικά θα είναι σαν κερδίσει τον Τζόκερ. Γι' αυτό θέλεις. Γι' αυτό και κάποιες φορές έβαζαν και τον Σάχοπ εκεί, για αυτόν τον λόγο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω στο δίδυμο Μαουρίσιο με Τσίμερ ήταν καλύτερο. Μέχρι εμείς που έχουμε δει στα χαφ. Έτσι νομίζω, με βάση την απόδοση της όσες φορές παίξαμε μαζί ήταν καλή. Και ένα center forces σε στυλ, τι να σου πω για να καταλάβει τι εννοώ, στυλ οκά, τέτοιο πράγμα ας πούμε. Έτσι αυτό νομίζω, γιατί θα είναι η έλλειψη. Κατά τα άλλα θα αρεστήσεις καλυμμένος λογικά. Mm-hmm. Και άμα μπορέσουμε και βάλουμε λίγο τον πορταλισμό μέσα μας και ο κόσμος και η ομάδα, γιατί δεν τον έχουμε, πιστεύω θα το πάρουμε. Αυτά λοιπόν. Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια. Καλησπέρα στον επόμενο, χαίρετε. Γεια και χαρά στους δύο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Αυτό που θέλω να πω στο φίλο Ολυμπιακό και σε όλους όσους ανησυχούν από κάτω και από πάνω είναι ότι το πρώτο πρωτάθλημα είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αντίσταση. Τα άλλα είναι πιο εύκολα. Οπότε εντάξει, ας μην ζορίζονται πολύ. Σίγουρα θα τους συνηθίσουν. Mm-hmm. Λοιπόν, ως προς την συμμετοχή της ομάδας, για μένα όταν κάποιος κάνει 13 φάσεις εντός εστίας και βάζει ένα γκολ και στο προηγούμενο παιχνίδι κάνει 5 φάσεις εντός εστίας και βάζει 4 γκολ, σημαίνει ότι απλά ήταν ότι δεν μπήκε η μπάλα. Ότι συμπτωματικά θα μπορούσαν να είχαν μπει τουλάχιστον ακόμα 1-2 γκολ, εκτός από τα πέναλτι, γιατί τόσο πολύ τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα που πρέπει πάση θυσία να βρίσκεται κάτι να το λένε. Και επειδή υπόθηκε πολύ όμορφα ότι δίκαια είναι πρωταθλητής χειμώνα και είναι τόσο πολύ... Δηλαδή μου θύμισε ομάδα η οποία για πρώτη φορά, ας πούμε ότι Ατρόμητος θα ήταν πρωταθλητής χειμώνα, θα το κοινοποιούσαν πολύ λιγότερο. Έχουν βαλθεί πάση θυσία να πρέπει να προβάλλουν την παραμικρή λεπτομέρεια. Χρειαζόμαστε κι εμείς αυτόν τον τρόπο, όχι με αυτό το... Δουλεύουν εκατοντάδες άνθρωποι για να το κάνουν αυτό που λες. Καταλαβαίνεις. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω ένα μόνο. Ένα που είναι μια μικρή λεπτομέρεια αλλά σημαντικότατη. Για ένα μόνο γεγονός δεν το βγάζουν μόνο μία φορά σαν πληροφορία,
το ίδιο γεγονός το βγάζουν τέσσερις διαφορετικές, τέσσερα διαφορετικά άρθρα σε διαφορετικούς χρόνους με άλλα λόγια. Ναι. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Για να μπορέσει να πιστοποιηθεί, δηλαδή ακόμα και για τον γκολ, τη βεβαιότητα του γκολ που έκανε να αδικηθεί ο Πλατανιάς, την περάσανε τρεις και τέσσερις φορές. Έχουν πάρα πολλή δουλειά, έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει δικαστικά θέματα, έχει ποδοσφαιρικά θέματα, έχουν πολλή δουλειά αυτοί. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ. Εμένα με ενδιαφέρει ότι έχουν κάνει τέχνη την προπαγάνδα και χρειάζεται τουλάχιστον να το ισορροπούν. Δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι το ότι αυτό που νομίζουμε σαν σίγουρο, σαν βεβαιότητα, θέλουν σώνει και καλά να το περνάνε. Βέβαια είναι και ο φόβος που είπες. Γιατί πραγματικά έχουν μεγάλα προβλήματα. Τα δικαστικά είναι πολύ κοντά. Αν θέλετε, ως προς τα άτομα, θα ήθελα πάρα πολύ να δω ένα Πούγκουρα και έναν Δελιγιανίδη και να τους χαρώ, έστω και αν πρέπει να περιμένω ακόμα ένα χρόνο το πρωτάθλημα. Ξέρω ότι είμαι πάρα πολύ θεωρητικός, αλλά δυστυχώς για μένα αυτή είναι και το αποτέλεσμα που θα έχει διάρκεια και θα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Και όχι να πάω να αγοράζω καινούριους. Γεια και χαρά. Καλά, για. Καλησπέρα στον επόμενο. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Τώρα, αυτή εδώ πέρα, παιδιά, στον Πειραιά, που είναι η επανάληψη τη μητέρα της μαθήσεως, λέει, σκέψου ότι ένα site βγήκε, Σταύρο, το SDNA, και τους έκανε για πλάκα. Γιατί λέμε όλοι, πρωτού γίνει αυτό, λέγαμε, θυμάσαι Δημήτρη, ότι έλεγες είναι πανίσχυροι και δεν μπορούν και δεν διαλύονται και δεν κάνουν. Ποτέ δεν τους πίστευα, να ξέρεις. Ναι. Όταν αποφάσισε ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πράγμα να πάει συντεταγμένα και να τους χτυπήσει, αποδείχθηκε ότι είναι αδύναμη και ότι τα επιχειρήματά τους, φίλε, όταν έχουν ως εμπροστοφυλακή τον Σάββα Θεοδωρίδη και τον Καραπαπά, είναι εύκολο να τους αντισταθείς, αλλά το θέμα είναι να μην έχεις εσύ το savoir vivre, ότι δεν απαντάμε εδώ. Δεν έχουμε κανένα savoir vivre, αναλωνόμαστε. Δεν μιλάω δημοσιογραφικά, μιλάω ως παρόν. Όχι, εγώ θα σου πω ένα άλλο πράγμα, ότι και δημοσιογραφικά η ενέργεια που ξοδεύουμε για βλακίες εσωτερικές, εννοώ... Συμφωνώ. Δηλαδή τώρα πραγματικά, εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου να ασχολείται με βλακίες 5 μέρες σερί. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν πάει συντεταγμένα, αυτό είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα εναντί εμάς. Βέβαια αυτό είναι, αποκτήθηκε Δημήτρη με χρήμα, έτσι. Έχει λιγδώσει το αντεράκι πολλών. Εκατοντάδων, χιλιάδων συναδέρφων σας, συνοπαδών, οποιοδήποτε, οι οποίοι έχουν βάλει όλοι μαζί τα γυαλιά και δεν βλέπουν τίποτα. Βγήκε ο Γάβρος να μας πει για δανεικούς του ατρωμίτου, που βάζω άμα θέλει και τα οπίσθια μου να δούμε το Πανιώνες Ολυμπιακός τι κάνει ο Σιώπης και ο Μπανάνα όπως το λένε και η υπόλοιπη δανεική από τον Ολυμπιακό. Να δεις το Σιώπη που ο Φορτούνης έφυγε με πονοκέφαλο από το πολύ το μάτι έξε τόσο πολύ, πήγε σε καφετζού την άλλη μέρα, ή αν θέλει ας πούμε να είχε αντιπάλους τύπου Μόρα ρε παιδί μου, να είναι σε μέτρια βραδιά, να είναι και στα 4 γκολ του αντιπάλου. Σε κακή βραδιά. Ο Μόρας δεν ανοίξει τον Ολυμπιακό. Ο Μόρας. Το ξέρω ότι δεν ανοίξει. Μπορεί να ανοίξει για λίγο. Το ξέρω ότι δεν ανοίξει. Τουλάχιστον φανερά. Εγώ, Δημήτρη, λέω ότι βλέπω τα ματάκια μου. Εγώ λέω ότι ο Ζίβκοβιτς του κρεμάσανε κουδούνια που έκανε 3 εκπληκτικές αποκρούσεις. Έχει κάνει λάθος, έτσι, στις εξόδους. Αλλά έχει κάνει και 3 εκπληκτικές αποκρούσεις. Προτού γίνει το 0-3. Μπορεί να το κάνει και στο 0-2 εκεί στο ΜΑΚ. Δεν χρειάζεται να πέσει. Κοιτάει την άλλη μεριά και μια χαρά. Ξέρουν αυτοί από αυτά. Ο ΠΑΟΚ απλά δεν πάει συντεταγμένα γιατί έχει 7.000 εσωτερικά προβλήματα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι μέσα στον ΠΑΟΚ που δεν λειτουργούν προς όφελος της ομάδος. Και έξω από τον ΠΑΟΚ, που είναι ΠΑΟΚ. Καλά, ναι, και αυτό συνολικά. Όλοι κοιτάνε το προσωπικό τους και ατομικό τους συμφέρον. Ότι η ομάδα έχει φτάσει, μπορεί να λέμε ρε παιδιά ότι έχει 30 εκατομμύρια μπάτζετ, έτσι, και λέμε ότι αυτό δεν φαίνεται. Πώς δεν φαίνεται, ρε Δημήτρη, όταν η ομάδα λείπουν οι 8 ή 9 από τους 11 που ξεκίνησε το καλοκαίρι, έτσι, ναι, οι πιο ακριβοβλεωμένοι, και ρίχνει 4 στον Παναθηναϊκό με τις 3 και 4 επιλογές. Πώς δεν φαίνεται, δηλαδή. Μπορούσε κάποια άλλη ομάδα με 3, 4, 5 επιλογή, ας πούμε, σε στόπερ, αριστερά, μπακ, τρεις, το φύλλα. Έτυχε. Δεν μπορείς να πας για πολύ έτσι. Αυτό συμφωνώ. Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, που και ο Ολυμπιακός έχει ρόστερ, δεν θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό με τέταρτες και πέμπτες επιλογές σε βάθος. Και η ΑΕΚ δεν έχει το Μάνταλο, δεν έχει το Γιώχανσον. Α, εντάξει.
Στέκεται. Εντάξει, δυσκολεύεται σε όλα τα παιχνίδια. Ναι. Παίζει, είναι μαχητική. Άρα και έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα ότι έχει τον ίδιο προπονητή, το είπαμε. Ναι. Και ότι έχει μαχητικότητα. Εμάς απλά στο χθεσινό παιχνίδι κάνει μπαμ. Όποιος δεν το βλέπει, κάνει λάθος. Τα χαρακτηριστικά των παιχτών που έπαιζαν εχθές δεν βοηθούσαν στην ομάδα να βάλει πολλά γκολ. Εκτός του Πέλκα και του Μάτος, κανένας άλλος από τους υπόλοιπους 9-8 δεν έχει τον γκολ το εύκολο. Ποιος θα το βάλει. Ίσως ο μόνος που βρήκε αιστεία από τους υπόλοιπους ήταν ο Μαουρίσιο. Ναι. Ποιος θα βρει, ο Κάνιας που έχει όλο το γήπεδο, πιστεύω ότι και σε αιστεία ράγκμπι μπορεί να την πετώσει την μπάλα έξω. Ναι. Ο Κάνιας. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν από εκείνο το σημείο να την πετάξει την μπάλα, ρε φίλε, τόσο έξω. Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Έγινε, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Επόμενος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γιώργος Αντόσκυλο από Αθήνα. Γεια σου. Και ως Γνήσιος Αντόσκυλο θα ασχοληθώ με μπάσκετ. Μπράβο. Λοιπόν, Κατσίβελης, Ζάρας, Κόνιαρης, Χρυσικόπουλος, Λάκι Τζόνς, P5 ή 6 είπα, αν μπορέσουν και ο Μαργαρίτης φυσικά, όχι βέβαια για πολλά χρόνια, αν μπορέσει η ομάδα να δημιουργήσει ένα κλίμα να θέλουν να παραμείνουν στην ομάδα αυτή, δεν ξέρω φυσικά τι λεφτά μπορεί να τους δώσει μια άλλη ομάδα, εγώ βλέπω ότι αυτή η ομάδα σε 2 χρόνια μπορεί να διεκδικήσει πολλά πράγματα. Και όταν λέω πολλά πράγματα, να σπάσει πραγματικά διάδα. Θα μου πείτε τρελός είσαι. Αν δούμε λίγο τα δεδομένα, οι άλλες δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ας πούμε τον Ολυμπιακό, στηρίζεται στον ελληνικό κορμό που έχει. Ο ελληνικός κορμός ποιος είναι που μας έχουν ζαλίσει? Είναι ο Σπανούλης, ο οποίος μάλλον έχει τελειώσει ως αθλητής, και ο Πρίντεζης, ο οποίος έχει τελειώσει. Για μένα σε 2 χρόνια θα είναι τελειωμένος. Οι υπόλοιποι τώρα, Μάτζαρης, Παπαπέτρου, Αγραβάνης, Νεμεχιαστούς, δεν νομίζω ότι μπορούν να σηκώσουν το βάρος. Πώς δεν μπορούν, Παπα-Νικολάου, αυτά γιατί μια χαρά είναι. Ναι, αλλά βλέπεις ότι στους ξένους, στο μπάτζετ τους, το έχουν ρίξει πάρα πολύ. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός επίσης είναι Παπάς, Καλάθης, για τους ξένους, ο Γκίστ έχει μεγαλώσει, ο Σίγκλετον φεύγει. Οι υπόλοιποι είναι και αυτοί οι δεύτερες επιλογές. Δεν θες να καταλήξεις ότι μπορεί να τους στάσει, ο Πάοκ να τους στάσει. Μπορεί να κλείσει τη δηλαδή, και με καλή επιλογή ξένων, έξυπνη επιλογή όπως είχαμε κάνει χρονιά με DJ Cooper και με Payne, μπορεί να διεκδικεί πράγματα. Θυμίζω ότι εκείνη τη χρονιά με DJ Cooper και με Payne έγιναν στα 2 μάτς του ΆΚΑ οι απίστευτες σφαγές που οι ίδιοι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού αναγνωρίζαν. Και ο Παναθηναϊκός είναι πραγματικά καλή ομάδα. Δεν θα είναι το ίδιο το τοπίο του μπάσκετ σε 2 χρόνια, γιατί ό,τι πραγματικά καλό υπάρχει φεύγει το NBA με απίστευτα λεφτά. Απλά να μπορέσει να κρατήσει ο Πάοκ τον κορμό του. Δηλαδή να μην του φύγει, ας πούμε, και ο Λάκι Τζόνς και ο Κατσίβελης και ο Κόνιαρης σε 1 χρόνο. Αν μπορούσε να φτιάξει και αυτός μια φορά. Πάμε στο ποδοσφαιράκι. Πάμε παρακάτω γρήγορα, ναι. Ναι, σωστά. Λοιπόν, ποδοσφαιράκι, επειδή υπάρχει γκρίνια για το προχθεσινό μάτς, πάλι δεν ξέρω πώς γίνεται, όπως διαβάζω στα φόρουμ. Δεν είναι γκρίνια, εσύ. Εντάξει. Υπάρχει, Σταύρο, μια απέτηση ότι πρέπει η ομάδα να μπαίνει πάντα με σούπερ ορμή σε κάθε αγώνα και να λύγει 0-3-0-4 το κάθε μάτς. Δεν νιώθεις ότι υπάρχει αυτή η απέτηση? Εγώ το... Ορίστε. Από αυτούς που δεν ξέρουν μπάλα, δεν τους υπολογίζω ποτέ αυτούς. Α, οκ, okay, δεν είναι και λίγοι όμως. Με ορμή πρέπει να μπαίνει. Με ορμή, όχι με 3-4-0. Άλλο η ορμή, δηλαδή στην Ξάνθη έκατσε το 0-3. Ωραία. Βεβαίως. Δεν είναι, θα μπορούσε να... με ορμή, μπήκε με ένταση η ομάδα. Ωραία, με τον Παναθηναϊκό έκατσε το 4-0. Έκατσε. Έκατσε, γιατί από το 8 και μετά δεν είχε την ίδια ένταση. Ναι. Όπως το πρώτο 8λεπτο ο ΠΑΟΚ. Θα υπάρχουν όμως και 10 μάτς μες τη χρονιά που θα πας να τα πάρεις έτσι ρελαντί. Δεν γίνεται. Γιατί μπορεί να νιώσεις ότι παίζεις με μικρή ομάδα, μπορεί να έχουν φουσκώσει λίγο τα μυαλά σου. Σημασία έχει όταν θα μπεις έτσι στραβά, να μπορείς να το έχεις το μάτς δικό σου. Εμένα μου το έδειξε αυτό ο ΠΑΟΚ προχθές. Το έλεγξε λόγω της καλής αμυντικής του συνοχής. Δεν είναι λοιπόν ένα σημαντικό πράγμα αυτό ότι δεν εκτίθεται. Και ναι, μπροστά. Αν κοιτάξουμε τα μάτς, τόσο ποιοτικές ευκαιρίες δεν έχει ξανακάνει. Έχει χάσει 3 γκολ από το μισό μέτρο, που η μπάλα δεν ξέρουμε γιατί δεν μπαίνει μέσα. Αν βάλουμε και την κεφαλιά του Κουλούρη, που είναι σχεδόν σε κενή αιστεία από το κόρνερ, που τη βρίσκει εντελώς στραβά και φεύγει ψηλά, και του Κάνιας, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει 4-5 απίστευτες ευκαιρίες μέσα από την περιοχή, σβηστά όμως. Για μένα είναι σημαντικό το να μπορείς σε τέτοιες μέρες να αποδεικνύεις ότι είσαι φανερά καλύτερος. Τώρα λίγο για τις μεταγραφές. Και να κλείσουμε για χρόνια πολλά. Αριστερό μπακ παίρνουμε. Θα πάρουμε. Η ιστορία θα δείξει. Όπως λες, δεν υπάρχει. Δεν υπήρξε το καλοκαίρι, νομίζαμε ότι πήραμε. Άμεση απάντηση. Κατάλαβα. Στόπερ.
ούτε εκεί ξέρουμε. Θα γίνει προσπάθεια. Κατά τη γνώμη σας, το στόπερ, επειδή βλέπουμε ότι τώρα υπάρχει μια συνοχή στην άμυνα, εσείς εγώ τι θα έπαιρνα εξάρι. Θα παίρνω το πρωτοκλασάτο. Άκου λίγο. Θα έπαιρνα εξάρι με όγκο που έχει τουλάχιστον, ναι, 50-60 παιχνίδια καριέρα στόπερ. Όπα, ξαναπες το. Εξάρι που να έχει παίξει και στόπερ. Ναι, ρε αγόρι μου, ένα εξάρι με όγκο ύψος, ναι, 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 τρεξίματα που έχει στην καριέρα του και 50-60 παιχνίδια σαν στόπερ. 2-1, ωραία το πες. Αυτό το σενάριο. Δεν είναι θέση η οποία δεν συνδυάζεται μία με την άλλη. Τα μισά στόπερ του πλανήτη, τα μισά αμυντικά χαφ του πλανήτη παίζουν και στόπερ. Εννοείται. Αυτό θα έκανα εγώ. Μάλιστα. Επιθετικό θα περνές τώρα. Ναι. Άσχετα θα φύγει ο Πρίγιοβιτς ή όχι. Ναι. Δηλαδή Μιστακίδη δεν πιστεύετε πως θα γυρίσει καλά. Αυτό είναι μαντεψιά που λέμε τώρα, δεν είμαστε για μαντεψιές. Έχετε κάποιο feedback πώς πάει αυτό το παιδί από προπονήσεις, από... Πάει, αλλά 8 μήνες έχει να παίξει, τι να πεις. Δηλαδή, ναι. Εγώ σκέφτομαι μήπως είναι και καλύτερο να πάει να παίξει αλλού για 6 μήνες. Λες, ε. Έγινε, καλημέρα. Ερίκε, εντάξει, άντε, καλά, χρησιμοποιήσατε. Γεια. Γεια σας. Ερίκε, πού είναι πρέπει να δώσουμε κάποια εκατομμύρια να τον πάρουμε το Γενάρη. Επόμενος, καλησπέρα. Ναι, γεια σας παιδιά. Γεια σας. Από Αθήνα. Πού σε πάω, Ξάκη μου. Γεια σου. Τι κάνετε? Καλά. Λοιπόν, Δημήτρη, εγώ ήμουν που πήρα στην προηγούμενη εκπομπή. Σε κατάλαβα. Ήσουν αθερός, φίλε, να ξέρεις, σε άκουγα εγώ απ' έξω. Παιδιά, σας δίνω το λόγο μου. Δεν το βγάλα το μυαλό μου. Για την Τζόρτζια και τον... Αλήθεια σας λέω. Και τη Μαρέβα. Ποια Μαρέβα? Άλλος. Σε μπέρδεψε. Όχι, βρε, αυτό ο Δημήτρης ξέρει του μια ιστορία που διηγήθηκα, που μου συνέβη εδώ στην Αθήνα. Πάμε στα υπόλοιπα, στο ποδόσφαιρο. Πάμε, πάμε στα υπόλοιπα. Πρώτον, είπε προηγουμένως ένας παοξής που πήρε ότι πήρε τηλέφωνο την ΠΑΕ και ενημέρωσε για κάτι. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο που ενημερώνουμε, που μπορούμε να μιλήσουμε με την ΠΑΕ? 95-40-50 ζητάς το γραφείο επικοινωνίας. Λοιπόν, 95-40-50. 2-3-10. Ωραία. Γραφείο επικοινωνίας. Πολύ ωραία. Και παίρνουμε και ενημερώνουμε για τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Όπου ακούμε δημοσιογράφους να λένε εδώ πέρα τα ωραία τους. Να ενημερώνουμε την ΠΑΕ. Έτσι, μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα? Δεν είχαν δουλειά. Τώρα θα τους βρούμε όμως. Ναι, βεβαίως πως θα το κάνεις, φίλε μου. Και όλοι όσοι ακούτε μπορείτε να το κάνετε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, ρε παιδιά, να σου, δεν ξέρω, εγώ έχω διαφορετική ψυχολογία από εσάς, ας πούμε. Του πήρα τηλέφωνο και τον Τρέγκα και τα λέγαμε μετά το παιχνίδι, να πούμε. Έχω, λέω, δύο μεταγραφές και το έχω σίγουρο ότι θα τους το πάρουμε. Αυτό. Αριστερά και σέντερφορ. Και εννοείται να μην φύγει ο Πρίγιοβιτς όμως, έτσι. Mm. Όχι να φύγει ο Πρίγιοβιτς. Mm-hmm. Δεν το συζητάω. Άμα είναι να κάνουμε τέτοια πράγματα. Όχι. Αλλά εγώ το έχω σίγουρο θα τους το πάρουμε. Μην αγχωνόμαστε. Εγώ υπολόγισα είμαστε δύο βαθμούς από την ΑΕΚ και είμαστε ένα από πίσω από τον Ολυμπιακό. Που θα του φύγει και ο Φόη από ό,τι λένε εδώ πέρα. Ο Φόη χθες ήταν για 6 κάρτες ήταν και δεν πήρε καμία. Για 6 κάρτες ήταν. Πατούσε, έβριζε, έκανε, έσπαθε. Και αλεστρίσωσε εσύ. Έγινε, καλό μεσημέρι. Ναι, και ένα τελευταίο μπορώ, ένα τελευταίο. Δεν θα αφήνετε στο ραδιόφωνο να βγαίνουν άλλες ομάδες. Μόνο στο Θεσσαλονίκη. Έλα, βρε, εντάξει. Άντε, γεια. Η ψυχραιμία του. Πιο πιθανό να γίνει Παναθηναϊκός ο Κυρσάβος παρά να βρει ο Σλοβάκος εξάρι που να παίζει και center back. Οι μεταγραφές θα έρθουν έγκαιρα ή τέλος Γενάρη και πάλι. Τι να σου απαντήσουμε, ξέρω, φίλοι μας που έχουμε μπλέξει. Καλή εβδομάδα. Τουρσουνίδη, γενικό αρχηγό. Ο Γιαννούλης ή ο Σταφυλίδης δεν μας κάνουν. Δεν έχει σχέση. Πώς θα έρθει ο Σταφυλίδης, παιδί. Ο Λάμπρου, ο Χατζησαΐας, ο Χαρίσης. Ο Λάμπρου, τι να κάνει, ρε φίλε. Ο Χαρίσης, ξεχάστε τον σιγά σιγά. Ο Οικονόμου, θα πάει στο Παναθηναϊκό. Ο Βασιλακάκης, ο Ουάρντα. Ο Πέδρο Κόντε. Ο Μάντσον. Ο Μάντσον, εγώ θα τον έπαιρνα. Όχι άλλο, Σάχοφ Μπίσισβαρ. Φέρτε τον Πέδρο. Ο Μάντσον θα τον αγόραζα τώρα και θα τον πάρω το καλοκαίρι. Τελευταίοι δύο που αφού τηλεφώνησαν. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Ένα αγωνιστικό, ένα εξαγωνιστικό, παιδιά. Αγωνιστικά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Οι τρεις μεγάλοι παίκτες που ήρθαν 31 Αυγούστου, ο Μαουρίτσιο, ο Ζαμπράνο και ο Ελκαντουρί, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας είναι εκτός τόπου και χρόνου από την αρχή που ήρθαν. Ο ένας θα φύγει, ο άλλος είναι τραυματίας τώρα. Και ο Μαουρίτσιο είναι σε κακό φεγγάρι. Δεν ξέρω αν είναι αγωνιστικό, δεν ξέρω ποιο πρέπει να επιληφθεί. Πάντως αυτούς τους τρεις παίκτες που βασιστήκαμε δεν έχουμε πάρει τίποτα τώρα. Εξαγωνιστικά,
Δεν είναι και πολύ λοιπόν, παράλογο, Να με συγχωρείτε, παιδιά, εξαγωνιστικά θα σας διαβάσω δύο κομματάκια. Το ένα είναι του Μιαούλη από το Sport FM, όπου γράφει για τον Ολυμπιακό. Δεν μας ενδιαφέρει, μάτια. Δεν μας ενδιαφέρει. Του κάνει τα γλυκά μάτια. Κρίνετε εσείς, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς δεν είμαστε οι δικαστές του τύπου. Εντάξει, δεν μας διαβάσω. Και το άλλο είναι... Πες το σε αυτό, παιδιά, μισό λεπτό. Δεν παίρνω πουθενά άλλου. Δεν έχω καμία σχέση. Και το δεύτερο είναι του Αθανασίου, του Παναθηναϊκού, ο οποίος ρωτάει για τον Ζήφκοβιτς, παιδιά, αν είναι ο ίδιος ή αν είναι συνωνυμία. Να με συγχωρείτε, αλλά εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι στην τελική ευθεία, εάν μείνει ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μείνει το πρωτάθλημα στην Αθήνα. Ας το κάνουν. Τα κάνουν. Σας το λέω ξεκάθαρα, είναι το feeling που παίρνω από όλους, ότι στην έσχατη περίπτωση θα θελήσουν να μείνει το πρωτάθλημα στην Αθήνα. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω και εσείς αν καταλαβαίνετε κάτι διαφορετικό, παρακαλώ πείτε το μου. Όχι. Εμείς παρακολουθούμε και ή διασκεδάζουμε ή έχουμε το νου μας. Εσύ δεν το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω. Ναι, ότι πολλά καταλαβαίνουμε. Και η Παναθηναϊκή. Εμείς καταλαβαίνουμε πολλά περισσότερα. Δες... Αλλά δεν ασχολούμαστε με αυτά ανοιχτά. Πες μου σε παρακαλώ, αν αυτό που καταλαβαίνουν είναι λάθος. Όχι. Όχι. Ωραία, έγινε. Γεια σου, καλησπέρα. Την καλημέρα μου και χρόνια σας πολλά. Να σας καλά, γεια. Επίσης. Επόμενος τελευταίος, καλησπέρα. Γεια σου, γεια χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, φίλε. Γεια σου. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι τελευταίος. Ωραία. Και εμείς. Αυτό που είπαν τα παιδιά, για άλλο λόγο πήρα, παιδιά, πρέπει να το τονίζετε και εσείς όσο μπορείτε. Θα μου πείτε είναι τόσο προφανές που δεν χρειάζεται να το ξαναλέμε. Όχι, κύριε Μάκη, θα το ξαναλέμε. Δεν απευθυνόμαστε σε χαζούς, δε. Όχι, φίλε. Και σε χαζούς απευθύνεσαι. Δεν κάποιες φορές, υποτιμάς το ακροατήριό σου. Λες δεν υπάρχει περίπτωση να με ακούνε τώρα άνθρωποι. Ναι, σε ακούνε και πιο ευφυείς από σένα, σε ακούνε και φυτά. Όλοι σε ακούνε. Εντάξει. Πέρσι στον ημιτελικό η ΑΕΚ πέρασε με διεκτική σφαγή του γάβρου. Και αν μιλήσεις τώρα με γάβρο, δεν τον πείραξε αυτό. Τον πείραξε που το πήρες εσύ. Που πέρασαν με γκολ με χέρι, δεν τους πείραξε. Δεν τους ενδιαφέρει αν μείνεις στην οικογένεια. Φυσικά και θέλω να φάνω ένα στον άλλον, αλλά στο κάτω-κάτω σου λέει να μείνεις σε έναν από τους πορφυρογέννητους. Σε έναν εδώ πέρα. Δεν θα βάζουμε καινούριους να φάνε στο φάι μας. Ναι, αλλά εμείς είμαστε καινούριοι και πεινάμε και θα το φάμε όλο το φάι τους. Αυτό είχα να πω. Έγινε, να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Yeah, yeah. Επίσης. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά-σιγά και με όλες τις δικές σας απόψεις. Αν σας ενδιαφέρει να αναφέρουμε ότι αποσύρθηκε από την ενεργό δράση Oxburning. Είναι μια είδηση και αυτή. Λοιπόν, σήμερα έχει βόλεϊ. Ο ΠΑΟΚ παίζει στην Αλεξανδρούπολη. Δεν βλέπω, δεν υπάρχει κάποια μετάδοση. Στις 7 το παιχνίδι. Σήμερα έχει βόλεϊ, αύριο έχει ποδόσφαιρο, Τετάρτη έχει μπάσκετ, την Πέμπτη έχει πάλι βόλεϊ. Μια χαρά. Και καλές γιορτές. Μετά... μηνύματα τα διαβάσαμε όλα νομίζω, φτάσαμε στις 2. Άλλος φίλος γράφει για το θέμα της ΕΚΑΠ και το πρόστιμο και τα λοιπά. Δεν είναι, δηλαδή το βλέπουμε και τι να πούμε εμείς για το πρόστιμο της ΕΚΑΠ, δεν μας ένα ψηλό μασεράνο γράφει ο φίλος που εννοεί ο Σταύρος για τον αμυντικό χάφι για το στόπερ. Αυτά πιο πολλά και αύριο για μπάσκετ, για βόλεϊ. Βέβαια έχει ποδόσφαιρο παιχνίδι αύριο. Στα τρίκα ΠΑΟΚ, κυπέλου, σημαντικό. Θα τα πούμε λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι.